Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Βεβαίως εδώ, 1η Ιουλίου και καλό μήνα. Οριακά, γιατί σε 5 λεπτά θα μπούμε ήδη στην Δευτέρα Ιουλίου, ζωντανά, ολοζώντανα εδώ στην Κρήτη TV. Καθυστερήσαμε λόγω της διακαναλικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σε 8 περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ανάμεσά τους βεβαίως και η Κρήτη TV με τον Γιώργο Σαχίνη. Και θα ανοίξουμε τον διάλογο σε μια ιδιαίτερη μέρα για την Κρήτη, καθώς σήμερα Δευτέρα ήταν η μέρα των πολιτικών αρχηγών. Τρεις πολιτικοί αρχηγοί βρέθηκαν στο Ηράκλειο. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εθνικές κάλπες της Κυριακής και η λαϊκή ετιμιγορία είναι αυτή που θα ανακατέψει εκ νέου την πολιτική τράπουλα. Μαζί εδώ λοιπόν σε ώρα αιχμής, στην Κρήτη TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Θέλουμε τη διαδραστική επικοινωνία μαζί σας. 2810-38000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δασκαλάκης@kritetv.gr το mail της εκπομπής, και θα παρουσιάσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους για το απόψινό πάνελ σε ώρα αιχμής. Μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο κύριος Μανώλης Αλιφιεράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Αλιφιεράκη. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η υποψήφια βουλευτής στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Ελένη Τσαντιράκη Καρέλη. Κυρία Τσαντιράκη, καλώς ορίσατε κι εσείς. Να διορθώσω, Τσαντιράκη Αναστασάκη. Αναστασάκη, συγγνώμη. Δεν ξέρω πώς προέκυψε το δεύτερο. Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές. Η κυρία λοιπόν Ελένη Τσαντιράκη Αναστασάκη, υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Ελπίζω να το διόρθωσα λέγοντας δύο φορές την ιδιότητά σας, κυρία Τσαντιράκη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Σταθωράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθωράκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Η υποψήφια βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο, η κυρία Μαρία Κοκοσάλη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, κύριε Κοκοσάλη. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και εσείς. Και ο υποψήφιος βουλευτής του Μέρα 25 στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο κύριος Αποστόλης Λουλουδάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Λουλουδάκη. Καλώς ορίσατε και εσείς. Για τον κύριο Αλιφιεράκη, τον κύριο Σταθωράκη και τον κύριο Λουλουδάκη ήταν και μια ιδιαίτερη μέρα η σημερινή, καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί βρέθηκαν στο Ηράκλειο. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Αλιφιεράκη. Θα ήταν ατόπιμο να μην σας ρωτήσω ποια είναι η αίσθηση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ από την απόψινή συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου. Θεωρώ ότι μια συγκέντρωση είναι επιτυχημένη όταν υπάρχει έτσι επικοινωνία του αρχηγού με τον κόσμο. Αυτό νομίζω ότι υπήρχε, εγώ το έζησα, ήταν έντονο, ήταν συναρπαστικό, μετέφερε αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας, είχε παλμό και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που πέρασε και όλοι άκουσαν πράγματα τα οποία δίνουν το στίγμα του κόμματος για τις εκλογές και την αισιοδοξία αυτή που πρέπει να υπάρχει για να μπορούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τις 7 Απριλίου. Πιστεύετε ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό το δημοσκοπικό κλίμα, γιατί το ακούσαμε πολλές φορές στην τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα απόψε? Κοιτάξτε, θα ήταν παράλογο να πω κάτι διαφορετικό. Όλα ανατρέπονται. Ξέρουμε ότι δημοσκοπικά εκφράζονται, οι δημοσκοπίες εκφράζουν τη στιγμή στην οποία γίνονται. Μέχρι την Κυριακή έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας. Θεωρώ ότι ο κόσμος αρχίζει να συνειδητοποιεί γιατί εκλογές πάμε, πόσο κρίσιμες είναι και τι πρέπει, μάλλον αν θέλει να συνεχίσουμε έτσι μια πορεία ομαλή και αναπτυξιακή ή αν θέλει να γυρίσουμε πίσω. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το διακύβευμα και όλα είναι δυνατά. Μάλιστα. Κυρία Τσαντιράκη, έρχομαι σε εσάς. Είμαστε 6 μέρες πριν την λαϊκή ετιμιγορία της 7ης Ιουλίου. Και ακούγοντας τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα, έθεσε επίσης για μία ακόμη φορά ένα διακύβευμα. Ή αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία ή εκλογές ξανά τον Αύγουστο. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Ορθώς ο κύριος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μελλοντικός πρωθυπουργός σε επόμενες ημέρες, έθεσε την αυτοδυναμία να την έχει, και γιατί μόνο με μία αυτοδύναμη κυβέρνηση και με μία ισχυρή θέληση που θα του δώσει ο ελληνικός λαός θα κάνει πραγματικότητα το πρόγραμμα και το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, να βάλει την Ελλάδα σε μία κανονικότητα
που την στέρισε για 4 χρόνια οι πρακτικές και οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Η πατρίδα μας περνάει μία δύσκολη καμπή στην ιστορία της. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από μία χαμένη δεκαετία, στέκονται τώρα σε ένα σταυροδρόμι και καλούνται να επιλέξουν ποια πορεία θα ακολουθήσει η Ελλάδα στην ερχόμενη δεκαετία. Έτσι λοιπόν έχουν να επιλέξουν τον ένα δρόμο, ο οποίος έχει να κάνει με τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, τις επαναλαμβανόμενες ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, την ανάπτυξη επάνω σε δανεικά που μας οδήγησε στη χρεοκοπία και στους αδίστακτους φόρους, όπως επίσης σε μια παραχολογία, στον λαϊκισμό, στον κρατισμό, στην ανασφάλεια. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να σταματήσουν και η χώρα μας να μπει στην κανονικότητα. Γι' αυτό ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Κύριε Σταθωράκη, θα σταθώ και στην απόψινη παρουσία της Φόφης Γεννηματά στο Αρκαλοχώρι. Η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε συνθήματα που μας θύμισαν και τις χρυσές εποχές του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξαπέλυσε δρυμία κριτική και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω λίγο το σχόλιο σας σε αυτό, τη στιγμή που η κυρία Γεννηματά, συχνά πυκνά, δηλώνει ότι εγώ δεν θα αφήσω την χώρα να οδηγηθεί σε μία ακυβερνησία. Κύριε Δασκαλάκη, ακούστε. Η παρουσία της κυρίας Γεννηματά, της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής απόψε στο Αρκαλοχώρι, είχε μια ιδιαίτερη σημειολογία. Ήθελε να είναι κοντά και σε αγροτικό χώρο, διότι θεωρούμε ότι η αγροτική τάξη έχει ήδη υποφέρει πολλά από τη διακυβέρνηση της τετραετίας που πέρασε, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς εξόντωσε τον αγρότη με διάφορες πολιτικές. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας, εμείς έχουμε δηλώσει επανειλημμένως ότι σαν υπεύθυνη παράταξη δεν θα αφήσουμε τη χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε άρον-άρον να πάρουμε κάποια υπουργεία ή κάποιες καρέκλες ή τέλος πάντων να συνδιαλλαγούμε με οποιοδήποτε τρόπο ίσα-ίσα για να γίνουμε το δεκανίκι κάποιων άλλων. Το κίνημα αλλαγής έχει ξεκάθαρη θέση. Είναι η μοναδική παράταξη που λέει την πραγματικότητα και την αλήθεια στο λαό, η οποία είναι πια. Φτάνει πια με την ανευθυνότητα, φτάνει πια με τον λαϊκισμό, φτάνει πια με την ασύστολη παροχολογία. Είμαστε εδώ για να πούμε ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό ότι θα φροντίσουμε εμείς ως υπεύθυνη δύναμη, ώστε η χώρα να μην μείνει ακυβέρνητη. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κυρία Κοκοσάλη. Ο κύριος Κουτσούμπας σήμερα ήταν στην Θεσσαλονίκη. Άκουσα ένα μέρος από την ομιλία του και αυτά που έχουν μεταφέρει και τα site, ότι δεν πρέπει, λέει, να επιτρέψουμε τη συνέχιση αυτής της πολιτικής και η μόνη λύση είναι ένα ισχυρό και δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ωστόσο, στην Κρήτη δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει, ναι. Μια και μιλάμε για πολιτικούς αρχηγούς, βεβαίως. Θα έρθει ο Μάκης ο Παπαδόπουλος. Βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας, θα έρθει την Πέμπτη, θα το πω και αργότερα, και στο Ατσαλένιο μάλιστα, σε μια εργατογειτονιά να μιλήσει. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε στον ελληνικό λαό, παρότι σήμερα στο Ηράκλειο είχαμε μια πυκνότητα παρουσίας πολιτικών αρχηγών, τελικά δεν ακούσαμε και κάτι καινούριο να μας πούνε αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί. Είναι αυτά τα γνωστά, τα συνηθισμένα. Αυτό λοιπόν που εμείς λέμε είναι ότι στις 8 του Ιούλη στις 7 θα ψηφίσουμε. Στις 8 όμως του Ιούλη τα προβλήματα θα παραμείνουν. Και δεν θα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά για τον κόσμο ποια θα είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα, αν θα είναι μεγάλη, αν θα είναι μικρή. Δεν θα έχει σημασία τελικά ποιος θα αποτελέσει συμπλήρωμα μιας κυβέρνησης, αν δεν έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα. Δεν θα έχει σημασία και αν θα μπουν στη Βουλή κάποια κόμματα συμπληρώματα, κόμματα από κόμματα, όπως αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Σημασία έχει, κύριε Δασκαλάκη, το ΚΚΕ να βγει ισχυρό στις 8 του Ιούλη. Γιατί πραγματικά τα μέτρα θα είναι εδώ, οι μνημονιακές, μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, όλα αυτά, οι δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ, οι δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που καταδυναστεύουν τη ζωή μας θα είναι εδώ. Ο λαός, η μόνη του ελπίδα είναι το ΚΚΕ, γιατί εκεί είναι η ελπίδα του αγώνα του. Τον αγώνα που πρέπει να δώσει την επόμενη μέρα, που θα είναι δύσκολη η επόμενη μέρα. Γι' αυτό λοιπόν ισχυρό ΚΚΕ με όσο το δυνατόν ψηλότερα ποσοστά, να πετάξουμε έξω τα ακροδεξιά κόμματα και τελικά τι έχει να επιλέξει ο λαός εδώ πρέπει να δει. Έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 4 μνημονιακά κόμματα, που είναι
ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ και είναι και το ΜΕΡΑ25. Και έχουμε και δύο ακροδεξιά μορφώματα. Αυτά παλεύουν στις δημοσκοπήσεις. Και από την άλλη υπάρχει το ΚΚΕ, που είναι μια σταθερή δύναμη, την οποία τη γνώρισε ο λαός, ξέρει ότι είναι το αποκούμπι του, δεν αλλάζει αυτό που λέει. Δεν λέει άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ. Είναι σταθερή δύναμη, παλεύει για τα δικαιώματά του και νομίζουμε ότι μόνο όφελος έχει ο λαός από την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Κύριε Λουλουδάκη, έρχομαι σε εσάς και ο Γιάννης Βαρουφάκης βρέθηκε σήμερα στο Ηράκλειο και μάλιστα η προεκλογική του συγκέντρωση ήταν μία ανάσα από την συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η πλατεία Ελευθερίας είναι η μεγαλύτερη πλατεία του Ηρακλείου. Η πλατεία Κορνάρου, μία από τις μεγάλες πλατείες του Ηρακλείου. Η οδός Αβέροφ ουσιαστικά χωρίζει τους δύο δρόμους και η πλατεία Δασκαλογιάννη. Ωστόσο, από το ΣΥΡΙΖΑ, σας κατηγορούν και σας προσωπικά, το ΜΕΡΑ25 και το Γιάννη Βαρουφάκη, ότι δεν είναι τυχαία η αποψινή συγκέντρωση εδώ, που στόχο έχει να υφαρπάξει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και το Ηράκλειο και με βάση τις ευρωεκλογές εξακολουθεί να είναι η καλύτερη εκλογική περιφερειακή ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ σε ολόκληρη τη χώρα. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσω από μια τοποθέτηση πάνω σε αυτά που είπε ο φίλος ο κ. Ελευθεράκης. Οι πολιτικές συγκεντρώσεις των δύο κομμάτων γίνονται στα πλαίσια της αναπαραγωγής ενός παθογενούς δικοματισμού, ο οποίος κατέστρεψε τη χώρα. Αν δείτε τις ομιλίες των δύο μεγάλων κομμάτων που διεκδικούν το ένα τουλάχιστον με αξιώσεις με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν υπησέρχονται στο βαθύ πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Το πολιτικό πρόβλημα της χώρας είναι το δημόσιο χρέος. Είναι το ιδιωτικό χρέος. Κανείς δεν μιλάει. 40 σελίδες μελέτησα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τρόμαξα κυριολεκτικά. Όταν τα μεγάλα ζητήματα δεν τα βάλει στο τραπέζι στην ατζέντα. Δεν έχει το δημόσιο χρέος, δεν έχει το θέμα των πλεονασμάτων, δεν έχει το θέμα μέχρι το 2060, μιλάμε για 38 χρόνια μετά το 2022, δεν βάζει το θέμα του απόλυτου νούμερου των 180 δισεκατομμυρίων από το 2022 μέχρι το 60, για να φτάσουμε πού. Για να φτάσουμε όχι σε αυτό που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το 60%, αλλά να είμαστε περίπου κοντά σε αυτό που ήμασταν το 2010 που ξεκίνησε η μεγάλη κρίση. Λοιπόν, θέλω να πω τα εξής. Αυτό το οποίο μένει και αποτυπώνεται από μια συγκέντρωση πολιτική δεν είναι ο δημαγωγικός και λαϊκίστικος λόγος ο οποίος κυριαρχεί στις ομιλίες αυτή τη στιγμή των δύο πολιτικών αρχηγών, και του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Δηλαδή, ο λαϊκισμός συνεχίζεται σαν εργαλείο και σαν εργαλειοθήκη πολιτική από τους δύο μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς. Αποφεύγουν να μπουν στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας, που είναι το πλεονάσματα, το ιδιωτικό χρέος, τα χρέη των δημοσίων οργανισμών. Έχουμε ήδη δύο σοβαρές κρατικές εταιρείες, όπως τη ΔΕΗ και τον ΟΣΕ, που βρίσκονται σε απόλυτο χρηματοδοτικό αδίέξοδο. Κανείς δεν μιλάει στην ατζέντα και έχουμε και συζητάμε το θέμα το διαχειριστικό. Δεν μπορεί να μετασχηματιστεί το πολιτικό πρόβλημα της χώρας, η οποία είναι κατακρεουργημένη, ο παραγωγικός της ιστός είναι δεσμευμένη μέχρι το 2060. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα και αναπτυξιακή προοπτική σε αυτή τη χώρα μέσα στα πλαίσια του τέταρτου μνημονίου που βιώνει σήμερα η χώρα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς στο τέταρτο μνημόνιο και να μην πιάνουμε τα μεγάλα ζητήματα, το ασφαλιστικό. Αυτά που άρα θεωρείτε, κύριε Λουδάκη, ότι είναι μικροπολιτική είναι, τοποθέτηση είναι, αυτό. Είναι μία μικροπολιτική πάνω σε μία ουτοπία, διότι οι δημοσκοπήσεις, κύριε Δασκαλάκη, αλίμονο τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα, δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι πολιτικά εργαλεία σήμερα για να βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, ό,τι θα ανατραπεί το αποτέλεσμα, και ξέρετε, εδώ αν θέλετε είναι και η πολιτική απάτη του Τσίπρα σήμερα και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το μοναδικό πολιτικό γεγονός που μπορεί να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία είναι η είσοδος των 7 κομμάτων στη Βουλή. Βλέπετε, στις δημοσκοπήσεις μιλάνε ομά. Και ειδικά το ΜΕΡΑ, η οποία θα είναι μια σοβαρή πολιτική, αν θέλετε, παρέμβαση αντιπολιτευτική στη νεοφιλελεύθερη επίθεση που γίνεται σήμερα στη χώρα, σε αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο στην Λετωνίας, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσον έχουν συνειδητοποιήσει σήμερα οι πολίτες τι τους περιμένει την επόμενη μέρα. Και εδώ πέρα μπαίνει και το θέμα του ΚΙΝΑΛ. Όταν το ΚΙΝΑΛ λέει θα στηρίξω άνευ φόρων μια ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία έρχεται σε απόλυτη αντίθεση, αν θέλετε, και με τη λαϊκή δεξιά. Δηλαδή, όταν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα Μητσοτάκη,
η μεγαλύτερη αντίδραση που θα υπάρξει θα είναι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας είναι ανοιχτό. Η επόμενη μέρα με τις 8 του Ιούλη είναι μια διαφορετική μέρα για όλους. Και αν θέλετε, συνολικά είναι μια νέα μέρα για το προοδευτικό χώρο. Η ήττα, η στρατηγική ήττα στην οποία οδηγείται σήμερα, αυτό που λέμε αριστερο-δεξιά, διότι περί αυτού πρόκειται, δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για ταυτότητα αριστερή του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, αυτό πρέπει να το βγάλουμε από την ατζέντα μας, είναι ένα μόρφωμα πλέον πολιτικής, αν θέλετε, μη ισορροπημένης ιδεολογίας, με συμμετοχή, αν θέλετε, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και το ποιοι εκλεγήκανε, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, και ποιοι δεν εκλεγήκανε στην Ευρωβουλή, αυτό δείχνει πλέον ότι και η πιο βάση, γρήγορα, κύριε ναι, σε τελειώνω, ότι και η βάση, η εκλογική βάση πλέον του ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλοιωθεί, έχει χάσει τον αριστερό της χαρακτήρα. Και η αλήθεια είναι ότι βοηθήσατε πολύ στη συζήτηση, γιατί θέσατε αρκετά θέματα. Θα αλλάξω λίγο τη δική μου ατζέντα. Κυρία Τσαντιράκη, θέλετε να κάτι να προσθέσετε? Να απευθυνθώ στον κύριο Λουλουδάκη. Γιατί εδώ ο κύριο λέει τα δικά του. Όχι, τα δικά μου είναι πραγματικότητα. Θα σα πω, κύριε. Θα μου τα δείξετε που τα έχετε δει, κύριε, αυτά που είπατε. Κύριε Λουλουδάκη. Αυτά που είπατε για το ΜΕΡΑ, για το κοινάμα. Θέλω να μου δείξετε που είδατε γραμμένο το ανεφόρον. Πού το ακούσατε, πού το είδατε γραμμένο. Θέλω να μου το πείτε όμως, γιατί προσέξτε, μισό λεπτό. Όταν λέμε κάτι δημόσια, πρέπει να προσέχουμε πώς το λέμε και τι λέμε. Θέλω να μου υποδείξετε πού είδατε γραμμένο ή πού ακούσατε το ανεφόρον που είπατε. Τη συνεργασία ανεφόρον. Θα σας πω, θα σας πω. Βεβαίως θα μου πείτε. Ψήφο ανοχής. Ναι. Βάζει όρους είπε κανείς ψήφο ανοχής και αυτό να μου το βρείτε γραμμένο που το είδατε. Προσέξτε. Παρακαλώ. Παρακολουθώ την αρχηγό σας καλύτερα από εσάς. Θα ερμηνεύετε σωστά αυτά που ακούτε. Θέλω να μου πείτε τώρα, αλλιώς να ανακαλέσετε, που είδατε γραμμένο ανεφόρον ψήφο ανοχής. Το ανεφόρον ναι, δεν υπόθηκε. Η ψήφος ανοχής. Πού το είδατε το ψήφος ανοχής? Ναι, πού το είδατε. Πρόσεξε να καταλάβετε. Όχι, πρόσεξε. Προσέξτε. Λοιπόν, προσέξτε να καταλάβετε. Συγγνώμη. Λοιπόν. Ψήφο ανοχής τι σημαίνει? Εσείς το είπατε, με ένα ρωτάτε. Θα ρωτήσετε, ναι, θα κυρία Νηματά που είπε, εμείς θα δώσουμε, εξετάζουμε και να δώσουμε ψήφο ανοχής. Πότε το είδατε αυτό? Σε περίπτωση μιας αδυναμίας. Πέστε μου πού είναι γραμμένο αυτό. Να σας πω, να δεν παρακολουθείτε τις δηλώσεις. Όχι, εγώ παρακολουθώ. Εσείς παρακολουθείτε τις δηλώσεις. Θέλετε να σας πω τι είπε η αρχηγός μας? Να σας πω. Πολύ γρήγορα, κύριε Σταθωράκη. Είμαστε υπεύθυνη δύναμη, η οποία δύναμη θα κρατάει το αντίβαρο για να μην πάει η χώρα να καταστραφεί. Αυτό είπαμε. Ούτε ανεφόρον, ούτε ψήφο ανοχής, ούτε δεκανίκια, ούτε ουρές, κύριε. Δύο λεπτά. Λοιπόν, για να σταματήσω εδώ τη συζήτηση. Όχι, κύριε Λεπτάκη, μισό λεπτό. Κύριε Σταθωράκη, κύριε Τσαντιράκη, πάρτε το λόγο. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία και δεν θέλει ούτε την ψήφο ανοχής του Κινάλ. Προσωπική σας εκτίμηση. Ακριβώς. Ούτε και του Προέδρου, του Κυριάκου μας Μητσοτάκη. Να πείτε ότι είναι προσωπική σας εκτίμηση αυτό. Όσον αφορά αυτό, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορεί να ανακάμψει η Ελλάδα. Όσον αφορά, κύριε Λουλουδάκη, αυτά που αναφερθήκατε προηγουμένως, η αντιμνημονιακή σας αυταπάτη, γιατί εκπροσωπείτε τον κύριο Βαρουφάκη το ΜέΡΑ 25. Το κάνετε λίγο νεότερο. Τέλος πάντων, η αντιμνημονιακή σας αυταπάτη στήχησε στον ελληνικό λαό 100 δις. Τώρα καλείστε και λέτε ότι πόσο είναι το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα και δεν είδατε τίποτα μέσα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που έχει μια πλήρη ανάπτυξη για το όφελος και το ιδιωτικό χρέος που ανέρχεται στα 226 δις ευρώ. Έτσι. Αυτό οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία και ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Ακριβώς, τόσο είναι. Πώς θα το διαχειριστείτε? Μιλάτε για τα κόκκινα δάνεια. Βεβαίως. Βγάλετε το πρόγραμμα, 40 σελίδες. Δεν το κρατάω μαζί με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει πλήρη ανάπτυξη. Όσον αφορά την αντιμετώπιση όλων των κόκκινων δανείων, όλου του ιδιωτικού χρέους, υπάρχει πλήρη ανάπτυξη. Εσείς είσαστε που δημιουργήσατε αυτό το χαοτικό κλίμα και τώρα έρχεστε να κάνετε τι και να πείτε τι. Ότι τι θα κάνετε εσείς που εμείς το δημιουργήσαμε. Δηλαδή, είναι και άκρως προσβλητικό για τον Έλληνα.
Μέσα σε 6 μήνες καταφέραν να κλείσουν τις τράπεζες. Πού αλλού γίνεται αυτό? Δηλαδή, με την πολιτική του κυρίου Βαρουφάκη. Και λοιπόν, λέτε, μιλάτε και κάνετε μάθημα και κάνετε διάλεξη. Ξεχνάτε τι έγινε από το Γενάρη του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Λοιπόν, με αυτή την καταστροφική πολιτική. Κύριε Σταθωράκη, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Κύριε Σταθωράκη, έρχομαι και σε εσάς. Κύριε Σταθωράκη, έχουν βάλει κάποια ζητήματα. Έχουν βάλει, αλλά βάλατε και εσείς, κύριε Λεωδάκη. Μισό λεπτό. Κύριε Τσατυράκη, κύριο Βαρουφάκη διαπραγματευότανε με τέτοιο υπεροπτικό ύφο και συνδιαλεγότανε με τον κύριο. Κύριε Τσατυράκη, βάλτε μία. Κύριε Λεωδάκη, παρακαλώ πολύ. Με υπεροπτικό ύφο. Με το υπεροπτικό και αλαζονικό ύφο. Με το υπεροπτικό και αλαζονικό ύφο. Απαξιώνοντα του θεσμού. Έτσι, έχασε η Ελλάδα την αναξιοπιστία της με τον εκπρόσωπο οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό, ακριβώς, την λοιπόν, αξιοπιστία. Και επειδή θέτεται λοιπόν, ένα θέμα πολύ σοβαρό, κυρία Τσαντιράκη, ο κύριος Βαρουφάκης, κύριε Λιφιαράκη, ήταν ο τσάρος ελληνικής οικονομίας στα πρώτα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Έθεσε τα θέματα του ο κύριος Λουλουδάκης, θέλω τη δική σας τοποθέτηση. Όσον αφορά τον κύριο Βαρουφάκη. Όσον αφορά το γενικότερο κλίμα και τα θέματα που έθεσαν και οι συνυποψήφοι σας. Όσον αφορά τον τρόπο που διαχειρίστηκε την οικονομία, είπα, ας πούμε, ο κύριος Σταθωράκης. Κοιτάξτε, ότι μέσα σε 6 μήνες κλείσανε οι τράπεζες. Εγώ θα πω ένα θέμα. Αυτό που έγινε με τις τράπεζες, έτσι να το δώσω μια πολιτική εξήγηση. Είστε άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά την αγορά. Σας παρακαλώ, αυτό ήταν το καλύτερο που έγινε σε όλη την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Το κλείσιμο, το capital control. Αυτό. Μην ξεχνάτε ότι οι τράπεζες κάθε μέρα. Υπήρχε η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος από τη αφέμαξη των καταθέσεων, οι οποίες ο Έλληνας δεν μπορούσε δεν να. Δεν είναι λίγο βάρη όμως αυτό σαν τοποθέτηση. Γιατί όχι, θα σας εξηγήσω. Είναι μια διαφορετική άποψη. Όχι. Μπορεί να συμβεί σε τράπεζες. Θα σας παρακαλέσω ότι όσο μιλούσατε δεν σας διέκοψα καθόλου. Παρακαλώ, σεβαστείτε το αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν, κράτησε την οικονομία σε αυτό το σημείο. Έτσι, αρχίσαμε, μπήκαμε σε ένα άλλο ρυθμό της οικονομίας. Μπήκαμε στο πλαστικό χρήμα. Μπήκαμε σε άλλες μεθόδους συναλλαγής. Και θωρακίστηκε η οικονομία. Και θωρακίστηκε η οικονομία, βεβαίως. Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτό, θα την είχαμε την κατάρρευση. Αν δεν γινόταν αυτό. Επειδή όμως είστε άνθρωποι. Το γεγονός αυτό. Θέλω να σας πω. Επιχειρηματικό κόσμο. Βεβαίως, ο επιχειρηματικός κόσμος ζορίστηκε αυτή την περίοδο. Αυτό. Ήταν σε μια δυσκολία. Θέλω να πω όμως ότι όλα κύλησαν ομαλώς. Τουλάχιστον στο να προστατευτεί η οικονομία της χώρας και να μην καταρρεύσει πλήρως. Αυτό δεν ήταν βέβαια επίτευγμα του κυρίου Βαρουφάκη και μόνο, ήταν ολόκληρη κυβέρνηση. Έτσι. Έπρεπε να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Και αυτό προέβλεπε και μην ξεχνάτε το αποτέλεσμα αμέσως μία εβδομάδα μετά από τα κάπιτα και τις ουρές είναι αυτό που λέγει ο κύριος Λουλουδάκης, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, το οποίο δικαίωσε, αν θέλετε, όλη αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Κυρία Κουκοσάλη, έρχομαι σε εσάς. Να βάζουμε λέει, τα πράγματα σε κάποια θέση, γιατί δεν είναι να λέμε capital control καλό-κακό. Μην ανησυχείτε, είμαι εγώ εδώ, ρυθμίζω τη συζήτηση, τη συντονίζω και δεν υπάρχει περίπτωση να μην μιλήσετε. Φαντάζομαι ότι σε αυτά που ακούσατε διαφωνείτε. Και δεν φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι διαφωνείτε. Όμως, υπάρχει και ένα όμως. Αν ρωτήσετε τους συνυποψηφίους σας, από τον κύριο Αλφιεράκη, την κυρία Τζαντιράκη, τον κύριο Σταθωράκη και τον κύριο Λουλουδάκη, θα σας πούνε ότι κι εσείς. Σαν κουκουέ, έχετε μία ατάκα, μία φρασιολογία, μία επιχειρηματολογία που είναι διαχρονικά η ίδια. Ναι. Και είναι αυτό που πολλές φορές ενοχλεί και τους συνυποψηφίους σας. Βέβαια, τους ενοχλεί. Και μάλιστα σας λένε ότι είναι πολύ εύκολο να λέμε λέει, πράγματα όταν γνωρίζουμε ότι δεν θα διαχειριστούμε ποτέ και μία θέση ευθύνης όσον αφορά την κυβέρνηση. Γιατί και η θέση της αντιπολίτευσης είναι μια πολύ σημαντική θέση ευθύνης και νομίζω ότι κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Λοιπόν, το σχολείο σας. Ναι, το σχολείο. Είναι πολύ. Γίνεται μια προσπάθεια, αυτό είναι αλήθεια, όχι μόνο τώρα, πάντα. Το ΚΚΕ εύκολο να το βάλει κανείς στην άκρη, λέγοντας αυτά που λέτε. Δηλαδή ότι εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε. Εγώ ερώτησα σε κάποιον. ναι, όχι, το ξέρω. Μα μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω σε μια άποψη. Και είναι η προσπάθεια που κάνουν και τα άλλα κόμματα να αντιμετωπίσουν το ΚΚΕ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι διαφορετικά δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Αυτό που εμείς λέμε στο λαό, γιατί εκεί απευθυνόμαστε και εκεί δίνουμε εμείς τα διαπιστευτήριά μας και όχι φυσικά στους συνυποψηφίους των άλλων κομμάτων. Αυτό που του λέμε είναι ότι το ΚΚΕ είναι η μοναδική δύναμη η οποία σταθερά όλα αυτά τα χρόνια αντιπολιτεύτηκε
πάλεψε ενάντια στα μνημόνια με συνέπεια και με σταθερότητα, κάτι το οποίο δεν έπραξε κανένα άλλο κόμμα σύν το κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, ο οποίος ψήφισε βεβαίως και το τρίτο μνημόνιο. Το εισηγήθηκε, για να μην πω το. Δηλαδή, ακόμα χειρότερα, το εισηγήθηκε κιόλας. Και φυσικά και τα υπόλοιπα κόμματα. Όλα μαζί το ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μεταλλάχτηκε. Δηλαδή, έκανε μία. Ήρθε στον λαό και του είπε ότι εδώ θα αλλάξουν τα πράγματα, θα έρθει κάτι καλύτερο. Έδωσε μία ελπίδα στο λαό ότι θα τα αλλάξω όλα, θα πετάξω το παλιό στην άκρη. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εστερνίζεται όλο αυτό το παλιό, το οποίο το ξέρουμε όλοι, είναι το παλιό αυτό της κεντροαριστεράς, του ΠΑΣΟΚ, του παλαιού ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει μια μεγάλη δύναμή του και σε στελέχη και σε ψηφοφόρους, γιατί μετακινήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι ψηφοφόροι τώρα μετακινούνται στη Νέα Δημοκρατία. Και τι έχουμε, κύριε Δασκαλάκη? Έχουμε τη συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Πράγμα το οποίο υπογράφει, δυστυχώς, αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, πολύ δύσκολες μέρες. Επειδή δίνω πολύ μεγάλη σημασία στις τοποθετήσεις όλων. Είπατε πριν από λίγο, στην πρώτη σας τοποθέτηση, ότι υπάρχουν 4 μνημονιακά κόμματα και 2 μορφώματα. Σωστά. Είναι μόρφωμα και το ΜΕΡΑ25? Όχι. Το ΜΕΡΑ25 είναι μνημονιακό κόμμα. Είναι μνημονιακό κόμμα και το ξεκαθάρισα. Ναι, βεβαίως, όχι, να μην δημιουργούνται συγχύσεις. Εξάλλου είναι μια γνωστή θέση του ΚΚΕ. Οφείλω να το μεταφέρω, γιατί υπάρχει ήδη και επισήμανση από τηλεθεατή. Όχι, ναι, 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 σωστά. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Όχι, βεβαίως, εννοείται. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι και το ΜΕΡΑ25, δηλαδή ο κύριος Βαρουφάκης, γιατί τότε δεν υπήρχε ΜΕΡΑ25, σαν όταν ήταν και υπουργός οικονομικών, εισηγήθηκε το μνημόνιο, τη συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ίδιος... Διαφώνησε όμως και έφυγε. Ακούστε λίγο, μισό λεπτό. Πρώτα το προετοίμασε, το ετοίμασε, το στήριξε και μετά διαφώνησε, έφυγε για τους δικούς του λόγους. Είναι γνωστή όμως η πορεία του κυρίου Βαρουφάκη. Δηλαδή, και δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, όσο και αν θέλει τώρα να το απαρνηθεί. Ότι είναι ένα golden boy, ότι είναι άνθρωπος του Σόρος. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν κρύβονται. Ο καθένας έχει την πορεία του. Δεν θέλω όμως να ασχοληθώ με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Θα τα πατήσω. Αφήστε με να τελειώσω. Δεν είναι το θέμα μας ο κύριος Βαρουφάκης. Με ρώτησε κάτι ο κύριος Δασκαλάκης να ολοκληρώσω και ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θα τα συζητήσουμε όλα απόψε μέχρι τις δύο, μάλλον θα είμαστε εδώ, οπότε πολλά θα πούμε. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή είπε ο κύριος Σταθωράκης ότι θέλω να μιλήσω, κύριε Σταθωράκη, αν παρατηρήσατε, παραμέρισα την σειρά, γιατί πήρατε το λόγο για να απαντήσετε στον κύριο Λουλουδάκη. Ωραία. Αφήστε με λοιπόν να κάνω εγώ την διαχείριση της συζήτησης. Μια πρόταση μόνο, κύριε Δασκαλάκη, θα πω για να το κλείσω. Δεν θέλω να, ούτε να φάω τον χρόνο των υπολείπων, ούτε οτιδήποτε. Αυτό που εγώ έχω να πω είναι το εξής. Ότι το ΚΚΕ είναι η μοναδική σταθερή δύναμη. Και αυτό για μας θεωρούμε και για το λαό ότι είναι πλεονέκτημα. Δεν είναι μειονέκτημα. Αυτό δηλαδή που οι άλλες δυνάμεις παρουσιάζουν για το ΚΚΕ ως μειονέκτημα, για το λαό είναι πλεονέκτημα. Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο του στάθηκε στην καθημερινότητά του, στα καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζει. Μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί που πονάει ο λαός μας πραγματικά, εκεί το αποκούμπι του ήταν το ΚΚΕ. Και φυσικά και μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, με ένα σωρό προτάσεις νόμου που κατέθεσε. Επειδή θέσατε αρκετά θέματα, θα μου κάνετε λίγο υπομονή, κύριε Λουλουδάκη, για να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε δίνοντας το λόγο σε εσάς. 12:30 εδώ, ζωντανά, σε ώρα αιχμής. Έχουμε πάει ήδη στην Δευτέρα Ιουλίου, Τρίτη 2 Ιουλίου. Έχουμε περάσει μετά τα μεσάνυχτα. Μέχρι τις 2 παρα 10 θα είμαστε εδώ ζωντανά. 5 υποψήφοι από 5 διαφορετικά κόμματα που διεκδικούν τη δική σας ψήφο στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, στις εκλογές δηλαδή της Κυριακής. Όπως λέει ο λαός, Κυριακή, κοντή γιορτή, κύριε Λουλουδάκη. Και αυτό ισχύει βεβαίως για όλους τους υποψηφίους. Έθεσε κάποια θέματα η κυρία Κοκοσάλη. Σας ζήτησα να κάνετε υπομονή. Επιστρέψαμε. Πάρτε το λόγο να απαντήσετε. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχάς θέλω να πω ότι όσον αφορά τον ρόλο που παίξανε τα capital control στην σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση του κ. Λευκεράκη. Μην το επεκτείνουμε. Δεύτερον. Μάλλον ζούμε σε άλλη χώρα. Δύο λεπτά. Σε άλλη χώρα. Δεν σας σταμάτησα. Μια σύμπλευση του ΜΕΡΑ με το συνασπισμό, το οποίο μέχρι πρώτη ως ξορκίζατε και ξαφνικά συμπλέεται. Συμφωνείτε ότι καλά γίνανε τα capital control. Η σύμπλευση.
Πάλι είναι από τα. Αν σύμπλευση είναι ένα άλλο θέμα. Λίγο την οικονομική κατάσταση. Λοιπόν, καταλαβαίνω, κύριε Χεράκη, ότι λέτε εσείς τόσο έμπειρος άνθρωπος όσον αφορά το επιχείρημα. Διακόπτεται τώρα το συνειρμό της σκέψης. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να κάνω μια παρατήρηση στην κυρία Τσαντιράκη είναι το εξής. Το μοναδικό νούμερο το οποίο καταγράφεται στην ελληνική οικονομία είναι η απώλεια περίπου το 30% του ΑΕΠ από τις δραστηριότητες της παρασιτικής ολιγαρχίας, την οποία εκπροσωπείτε, κυρία Τσαντιράκη, εκπροσωπεί το κόμμα σας. Αυτό έχει καταγραφεί στην ελληνική οικονομία. 27% ανεργία. 28. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία κληρονομήσατε. Μία Ελλάδα ασχεδίαστη χωροταξικά, ασχεδίαστη πολυδομικά, μη μιλήσουμε την αισθητική πλευρά αυτής της χώρας από κάθε άποψη που έχει σχέση με το περιβάλλον, με τις φυσικές της ομορφιές κτλ. Αυτό κληρώνουμε. Αυτό το πράγμα δώσατε. Κύριε Λουνουδάκη, τα ίδια λέγατε και το 2015. Ο κρατισμός αποτέλεσε. Ακριβώς τα ίδια λέγατε. Ο κρατισμός απετέλεσε τον πυρήνα της ιδεολογίας. Τον πυρήνα της ιδεολογίας της δεξιάς. Την οποία εκπροσωπείτε. Ο πυρήνας της ιδεολογίας ήταν το κράτος. Το κράτος που το στελεχώνατε με κουμπάρους και συντέκνους. Αυτό ήταν το κράτος. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον. Και οι πρακτικές οδήγησαν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, εκπροσωπείτε την πιο αναχρονιστική οικογενειοκρατία σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Τελειώσαμε. Εάν μου πείτε πού καταγράφεται, σε ποιο νούμερο του δημοσίου χρέους καταγράφονται τα 100 δισεκατομμύρια, θα σας δώσω συγχαρητήρια. Αυτά είναι μαθήματα της πρώτης τάξης του Δημοτικού. Όταν μιλάμε για 100 δισεκατομμύρια, οποία δεν βγαίνουν από καμία οικονομική ανάλυση και θα γελάνε οι οικονομολόγοι που μας ακούνε. Που ακούνε αυτά τα λαϊκίστικα επιχείρηματα. Αυτό το επιχείρημα τώρα. Τελειώσαμε, θα μου απαντήσετε. Έρχομαι στην κυρία Κουκουσάκη. Σας είπα, όχι, δεν τελειώσατε, διότι μου απευθύνατε το λόγο, κύριε Λουρδάκη, να απαντήσει. Σας άκουγα προηγούμενα και περίμενα να πάρω το λόγο να σας απαντήσω. Και επαναλαμβάνω. Αυτά εκπροσωπείτε. Έτσι, με τις ίδιες υποσχέσεις ξεκινήσατε τότε το 2015, με τα ίδια επιχειρήματα, στρέφοντας όλους τους Έλληνες. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Ακριβώς αυτό που σας λέω. Λοιπόν, και πήρατε τις εκλογές. Τώρα καλείστε να μου πείτε ότι η περίφημη διαπραγμάτευση του Βαρουφάκη που μείωσε, που έφερε ένα όφελος στην Ελλάδα, ένα επιζήμια πρακτική στην Ελλάδα, 100 δις, και μας χρέωσε όλους τους Έλληνες ότι ήταν μια περίφημη διαπραγμάτευση. Αυτό είπατε και προηγουμένως και με τα capital controls. Γιατί ήρθαν τα capital controls. Γιατί είπατε, κύριε Αλιφιεράκη, προηγουμένως ότι ήταν επίτευγμα μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη. Μάλλον σε άλλη χώρα ζούμε εμείς. Σε άλλο. Έγινε μια εισοδηματική καθίζηση, αν αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε, δεν φταίω όταν εγώ. Όταν ο επιχειρηματίας δεν μπορούσε να πληρώσει τα χρέη του, τους υπαλλήλους του, δεν μπορούσε να προσλάβει υπαλλήλους, κάνατε τον ιδιωτικό τομέα και τον εκμηδενήσατε. Και τώρα καλείστε να μου πείτε ότι αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα και ήταν και ένα επίτευγμα. Μάλιστα. Κύριε Λουδάκη, ολοκληρώστε. Κύριε Σταθωράκη, μα μισό λεπτό. Οι τριτοκοσμικές συνθήκες που φέρατε εδώ στην Ελλάδα, οι τριτοκοσμικές συνθήκες που θέλετε να φέρετε εδώ στην Ελλάδα, τις επικαλείστε εσείς. Κύριε Λουδάκη, ολοκληρώστε. Θέλω να κάνω μία αναφορά. Κύριε Σταθωράκη, δώστε μας το λόγο και εμείς έτσι. Αγαπητέ Μανώλη, θέλω να κάνω μία αναφορά στην κυρία Κουκουσάκη. Πρώτον, οι αρχαιότεροι θεσμοί που υπάρχουν στο νεοελληνικό κράτος είναι η Εκκλησία και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι η μόνη σταθερά, σταθερός πολιτικός θεσμός. Είναι το κόμμα της εργατικής τάξης. Το κόμμα της εργατικής τάξης, τα λοιπά. Γι' αυτό υπάρχει 100 χρόνια. Απέραντο σεβασμός στην ιστορία αυτού του κόμματος. Αφήστε για τα μας, λουδάκια, θα τα ακούσετε. Αφήστε για μας, αυτά τα... στην επόμενη Βουλή, αυτό το με βάση τις πολιτικές το. Συνθήκες που διαμορφώνονται, αποτελεί, παρά τις ανήθικες επιθέσεις που γίνονται, αποτελεί το στρατηγικό μας πολιτικό εταίρο. Και το δηλώνω αυτό με απόλυτη συνείδηση. Και ερχόμαστε, σε αυτά που είπατε. Και τις πρακτικές αυτές τις κάνει το κόμμα σας, δυστυχώς. Και με δημόσιες καταγγελίες στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Στη Βουλή μέσα θα δείτε. Έρχομαι στο εξής. Ελπίζω να μην το δω. Τα επιχειρήματα
της ακροδεξιάς της Χρυσής Αυγής του Πολύ γρήγορα, κύριε Λουδάκη, όμως σας παρακαλώ. Μορφωμάτων, και δεν γίνεται μόνο στο Κουκουέ, γίνεται συνολικά, γίνεται και στο Βούτσι προχθές. Είναι ο άνθρωπος του Σόρος, πίσω από κάθε προοδευτική ιδέα κρύβεται πάντα ένας Εβραίος. Αυτή είναι η αντίληψη. Ποιος και λυπάμαι. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό το λένε. Εβραίος, και λυπάμαι που χρησιμοποιήσατε του όρου Golden Boy και άνθρωπο του όρου. Πρέπει μην αναπαράγεται, αναπαράγεται αντιλήψεις αντιλήψεις χρυσαυγήτικες. Αυτές είναι χρυσαυγήτικες αντιλήψεις. Από εκεί εκπορεύονται και λέτε. Δεν σας αρέσει μάλλον η αλήθεια, κύριε Λουδάκη. Λοιπόν, λυπάμαι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πολιτικό θέμα με το Κουκουέ. Σας λέω, τους κάνουμε φιλικότατη επίθεση. Όχι, τελειώνουμε. Αντιλήψεις χρυσαυγήτικες, κύριε... Από εκεί βγαίνουν. Κύριε Λουδάκη, καλό θα είναι να μην μου πάρουν. Από εκεί ξεκινάνε. Δεν είδα το ριζοσπάστη ποτέ να γράψει τη λέξη Golden Boy και τη λέξη άνθρωπο του Σόρου. Διαβάστε site να δείτε ποια site γράφουν αυτά τα πράγματα. Και ερχόμαστε. Αφήστε εδώ πέρα, τώρα αυτά τα πολιτικά, θα μιλήσω πολιτικά. Εσείς χρησιμοποιήσατε. Από εσάς και λοιπά. Λοιπόν, αφήστε τα, αυτά δεν πιάνουν. Εδώ κύριε Δασκαλάκη, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Θέλω να ολοκληρώσουμε ναι, κύριε Λουδάκη, σας παρακαλώ. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και που είναι και διαχωριστές δραμές μαζί με το Κουκουέ. Εμείς είμαστε ένα απόλυτα ευρωπαϊκό κόμμα. Το μέλλον της χώρας μας βρίσκεται μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μεταβάλλεται και τελειώνω. Η κρίση των κομμάτων και των ομάδων που ήταν φιλικά προς την Τρίτη Διεθνή. Αυτά τα πράγματα φαίνεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να κερδίσει ένα πόντο σε μια βαθιά Μάλιστα. οικονομική κρίση. Κύριε Λουλουδάκη, έχετε πάρει και πάρα πολύ χρόνο. Οφείλω να το μεγμορίσετε αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Όχι, κυρία Τσαντιράκη, σας παρακαλώ πολύ. Μία μικρή παρένθεση. Μα θα μπούμε στη διαδικασία. Αφού ήταν τόσο καλή η πρακτική και η οικονομική πολιτική του κυρίου Βαρουφάκη, γιατί δεν δόθηκε τότε το πρώτο εξάμεινο του 2015. Γιατί υπήρχαν, κυρία Τσαντιράκη, δύο διαπραγματεύσεις. Η μία διαπραγμάτευση του κυρίου Βαρουφάκη. Και μια άλλη ομάδα, μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διαπραγματευόταν και έλεγε στους θεσμούς, και έλεγε στην Τρόικα του θεσμού, μην ακούτε το Βαρουφάκη, και έκανε μια άλλη τη μισή. Κύριε Λουδάκη, κυρία Τσαντιράκη, σας παρακαλώ, θα έρθω σε εσάς, κύριε Λιφιεράκη και κύριε Σταθωράκη. Κύριε Λιφιεράκη, βλέπω ότι εδώ έχετε δεχτεί αρκετή κριτική από τους συνομιλητές σας όσον αφορά το θέμα των capital controls. Και είναι ένα ζήτημα που η Νέα Δημοκρατία πολύ συχνά το χρησιμοποιεί σε αυτήν την προεκλογική ατζέντα. Κοιτάξτε, αν θέλετε να πούμε για τα ωφέλη της χώρας ή για τα ωφέλη των Δεν κομμάτων... Δεν θέλω να πει τα ωφέλη της χώρας, γιατί... Ναι. Λοιπόν, τα capital controls ήταν, επιβεβλημένα. Mm-hmm. Αν δεν γινόταν αυτό, σας λέω, θα μπορούσαμε. Από ποιον, ναι, κύριε Λιφιεράκη, θα μας πείτε από ποιον ήταν επιβεβλημένα τα capital controls εκείνη την περίοδο. Αφήστε να μιλήσω. Εντάξει, μην απευθύνετε. Ήταν επιβεβλημένα. Σας λέω ότι κάθε μέρα υπήρχε μια φέμαξη από τις τράπεζες, η οποία ήταν αρκετών εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων κτλ. Είχαμε φτάσει στο κόκκινο. Δεν είχαν κεφάλαια οι τράπεζες να συνεχίσουν όλη αυτή την κατάσταση. Αν λοιπόν συνεχιζόταν αυτή, θα είχαμε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Έπρεπε να σωθούν οι τράπεζες, δηλαδή. Όχι, έπρεπε να σωθούν οι καταθέτες κυρίως. Οι καταθέτες, προσέξτε, οι μικροκαταθέτες, γιατί οι μεγαλοκαταθέτες θα είχαν πάρει. Εσείς είχατε πρόνοια, συγγνώμη, είχατε πρόνοια σαν να υποστηρίξετε τους μικροκαταθέτες, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, αυτούς που είχαν τις μικροκαταθέτες στις τράπεζες. Αυτή η ανάγκη δεν έπρεπε να δοθεί μια λύση σε αυτούς. Με συγχωρείτε, αφήστε με. Αυτά τα αντιμετωπίσαμε από πρώτο χέρι, ξέραμε πολύ καλά τι συνέβαινε. Και έπρεπε. Ποτέ, αυτά πότε φύγανε, ποια περίοδο φύγανε. Εσείς πείτε μου, είχαν φύγει πολύ νωρίτερα. Πότε φύγανε. Συγγνώμη, βάζεις capital control και φεύγουν οι καταθέσεις. Πείτε μας ούτρο, πάντα το ξέρατε εσείς και εμείς δεν το ξέραμε, δεν το καταλαβαίναμε, δεν μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε. Είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά για τα capital control, εγώ σας είπα ξεκάθαρα την άποψή μου. Αν κάνετε ονομαστικοποίηση των μετοχών και ξέρατε ποιοι είχαν τις μετοχές και ποιοι είχαν τα χρήματα, θα ξέρατε να τα κρατήσετε και να τα δεσμεύσετε. Αφήστε με. Αλλά δεν θέλατε, κύριε Λευκεράκη. Δεν κάνατε τις προτάσεις σας εσείς. Εμείς δεν κάναμε προτάσεις. Δεν κάνατε. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο είναι να σε απέξω και να μιλάς εκτός ασφαλούς και άλλο είναι να παίζεις με τις τύχες της χώρας. Τις τύχες της χώρας τις παίξανε. Άλλοι τότε παίξαν, έπρεπε αυτό να πάρεις, λέω, κάποιοι όχι, παίξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Και κάποιοι έπρεπε να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Κάποιες αποφάσεις οι οποίες έπρεπε να ήταν αποτελεσματικές. Και σε αυτή την περίπτωση ήταν, θέλω βέβαια, να σας πω ότι ήταν. Δεν ήταν για τις τράπεζες και σας λέω, ήταν για τους μικροκαταθέτες και για τους επαγγελματίες και για όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο, κύριε Δασκάλη, αν επιτρέπετε. Εδώ έχουμε σε 6 μέρες εκλογές.
Έτσι, εδώ πρέπει να αναλύσουμε κυρίως τα προγράμματά μας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αναλωθούμε στο παρελθόν τόσο, όσο να πούμε τι έχουμε να πούμε. Καλώς όπως κύριε Λιφιεράκη, εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά πολλές φορές το παρελθόν θέτει τις βάσεις για το μέλλον. Και αυτό δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στο σύνολο των υποψηφίων, γιατί κρίνεστε όλοι από την πορεία της διακυβέρνησης, της αντιπολιτευτικής τακτικής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι τρεις που κάθεστε από αυτή την πλευρά, τα προηγούμενα 30 χρόνια διαχειριστήκατε τις τύχες μιας χώρας. Και επειδή έχετε θέσει ένα πολύ σοβαρό θέμα και ένα σοβαρό προβληματισμό, έρχομαι σε εσάς, κύριε Σταθωράκη. Άκουσα σήμερα την κυρία Γεννηματά να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία με αφορμή την τοποθέτηση Γιούγκερ ότι όλα λέει ξεκίνησαν από την παραποίηση των στοιχείων στη διάρκεια της διακυβέρνησης Καραμαλή όσον αφορά τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, που ουσιαστικά δόθηκε, λέει, ένα πλοίο που βούλιαζε στον Γιώργο Παπανδρέου για να βάλει τα μνημόνια. Άρα ουσιαστικά με αυτή την τοποθέτηση, ούτε λίγο ούτε πολύ σήμερα η κυρία Γεννηματά μας είπε ότι τα μνημόνια ήρθαν σε αυτή τη χώρα από μια ψευδή παραποίηση στοιχείων από την προηγούμενη διακυβέρνηση που ήταν η διακυβέρνηση Καραμαλή. Μα δεν το είπε η κυρία Γεννηματά, ο κύριος Γιούγκερ. Ναι, είπα. απλά επιβεβαιώθηκε αυτό που όλοι υποψιαζόμασταν, αλλά κανείς δεν έβγαινε να ομολογήσει. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Όχι, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Θα σας απαντήσω σε αυτό και θέλω και να απαντήσω και σε κάτι άλλο που άκουσα προηγουμένως. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Δασκαλάκη, με βάση την παραδοχή Γιούγκερ πριν μια εβδομάδα, ας πούμε, φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι στην ουσία ο Γιώργος Παπανδρέου παράλαβε ένα πλοίο που βούλιαζε, πολύ σωστά το θέσατε, και κλείθηκε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση με αποτέλεσμα να επομιστεί όλο το βάρος μιας χώρας που κατέρεε. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει καμία απάντηση από τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε από κανένα στελεχός του, σιγή ηχθείως, έτσι, σε ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό ζήτημα που καταδεικνύει περίτρανα ότι τελικά ο μοναδικός που δεν έφταιγε ήταν το Πασόκ. Και δεν νομίζω να μπορεί να το αμφισβητήσει. Με την ίδια λογική όμως, μπορεί κάποιος να πει, μισό λεπτό, κύριε Σταθωράκη, μπορεί να πει ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήρθε πριν από 4 χρόνια, ανέλαβε καμένη γη. Όχι, εγώ δεν μίλησα για καμένη γη. Εγώ είπα ότι με βάση τις δηλώσεις Γιούγκερ, που ήταν από τα πιο επίσημα χείλη που μπορούν να ακουστούν αυτές τις δηλώσεις, φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι ο μοναδικός που δεν έφταιγε για ό,τι έγινε με τα μνημόνια ήταν το Πασόκ. Παραλάβαμε μία χώρα. Βέβαια, παραποίηση στοιχείων το ακούσαμε. Αλήθεια το λέω και παρακαλώ να μην διακόψετε. Κύριε Σταθωράκη, μισό λεπτό. Περί παραποίηση στοιχείων κατηγορήθηκε και το Πασόκ στο παρελθόν όσον αφορά την ένταξη στο ευρώ. Ναι, όσον αφορά, θεωρείτε ότι η ένταξη στο ευρώ ήταν ευλαβερή για την χώρα. Ήταν η άποψη που ακούστηκε από τα ευρωπαϊκά κοινά. Παρομοιάζουμε όμως δύο εντελώς. Όχι, συγγνώμη, μην με διακόψετε, παρακαλώ. Όχι, όχι, μην με διακόψετε, παρακαλώ. Δεν διάκοψε κανένα. Λοιπόν, κύριε Σταθωράκη, τώρα μπορούμε να κάνουμε και ελεύθερο ναι, διάλογο. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε όμως να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Δεν έχω ακούσει ούτε μία απάντηση από τα χείλη του κυρίου Μητσοτάκη και από τον κύριο Τσίπρα ακούσαμε κάτι ψελίσματα προχθές. Κάτι ψελίσματα ακούσαμε. Θα βγει επιτέλους, θα βγουν επιτέλους οι αρχηγοί σας, κύριε Λιφιεράκη και κυρία Σαντιράκη, να πούνε και να πάρουν θέση για αυτό το μείζον θέμα. Γιατί έρχονται πάλι εκλογές σε 6 μέρες και προφανώς προσπαθούν να το ρίξουν, να το βάλουν κάτω από το χαλί. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Μισό λεπτάκι, δώστε μου. Μισό λεπτάκι. Επίσης, θεωρώ ότι εγώ ίσως είναι καλύτερα να μην μιλάω, να αφήνω τους συνομιλητές μου να μιλήσουν. Εδώ προηγουμένως ο κύριος Αλιφιεράκης, που είναι τόσα χρόνια και είναι έμπειρος και πολύ σωστά το τοποθέτησε, αλλά προφανώς το κόμμα του αρχίζει πλέον να παίρνει μια στροφή προς τα δεξιά πολύ μεγάλη. Χάνει πλέον τον κέντρο αριστερισμό τον οποίο πρέσβευε, πέφτει το προσωπείο του της αριστερής πρώτη φορά αριστερά και η ελπίδα έρχεται και μας μιλάει στιγνά με αριθμούς. Είπατε κύριε Αλιφιεράκη ότι ορθώς έγιναν τα capital control, χωρίς βέβαια να μας διευκρινίσετε ότι η διαρροή, κεφαλαίων άρχισε να γίνεται όταν πλέον ανέλαβε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ από το Γενάρη του 2015, όπου όλο το επιχειρηματικό σύστημα δεν ήθελε το ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, γιατί με βάση το λαϊκισμό που έκανε για αρκετά μεγάλη περίοδο, βγάζοντας όλους τους αγανακτισμένους στις πλατείες,
Προφανώς οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν. Κύριε Σταθωράκη, έχετε θέσει δύο πολύ σημαντικά θέματα. Λοιπόν. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Τσαντιράκη. Θα επιστρέψω στον κύριο Αλιφιεράκη, γιατί επίσης έθεσε ένα θέμα που θέλω να το σχολιάσει ο κύριος Αλιφιεράκης. Κύριε Σταθωράκη, τόσα χρόνια το ΠΑΣΟΚ, διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι πολιτικές του, με τα αποτελέσματα τα οποία έδειξαν, τα είδαμε, που πραγματικά κατέκλεψαν τον ελληνικό λαό. Γιατί μιλάτε για το ΕΣΥ, για το ΕΣΥ μιλάτε, και το για τη διάβγεια και μιλάτε, το είδαμε, για το open government μιλάτε. Για ποιο πράγμα μας μιλάτε, για το ΕΚΑΒ. Είδαμε. Για ποιο πράγμα, πέστε μου, για ποιο είδαμε πράγμα. Είδαμε το χρηματιστήριο του Σιμίτη. Που κατέστρεψε τη χώρα το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, κυρία μου. Είδαμε πέστε το χρηματιστήριο μου που του Σιμίτη. Χώρα. Είδαμε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου μιλάτε. Λοιπόν. Για ποιο ΠΑΣΟΚ μας μιλάτε, για να καταλάβω δηλαδή τελικά. Για ποιο ΠΑΣΟΚ μας μιλάτε. Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα μου πείτε ότι δεν έχετε καμία ευθύνη. Για ποιο ΠΑΣΟΚ. Και καλείστε τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό που έβαλε την Ελλάδα στο ευρώ, αυτό το ΠΑΣΟΚ μιλάτε. Γι' αυτό, δεν θέλω να μου πείτε για ποιο χρονική. Δεν μιλώνετε εσείς, συγκεκρινίσατε αγαπητέ. Όχι, είναι διαφορετικές πολιτικές. Δεν θα μας πείτε τι θα κάνουμε. Δεν θα μας πείτε τι θα κάνουμε. Ούτε συγκυβερνούμε δεν είπατε. Το κουκουέ, το κουκουέ που πατρονάρετε αυτή τη στιγμή, εσείς προηγουμένως μας είπατε ότι διατηρούμε σταθερή ρητορική. Ποιος το κουκουέ που επί 50 χρόνια μας λέει την ίδια καραμέλα. Μη μας κάνετε η τώρα για πατρονάρισμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει κανένα κόμμα να επιβιώσει. Εγώ. Σοβαρά το λέτε. Θα τα δούμε τα αποτελέσματα, κυρία μου, τις 8 του Ιούλη. Γιατί αν παρατηρείτε, οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν σταθεροποιημένους και σε ανωδική τάση. Μάλιστα. Το κουκουέ το ρίχνουν στην τέταρτη και να δούμε. Κυρία Κομμουσάη. Αν δεν σας προσπεράσει το μέρα. Αν δεν σας προσπεράσει το μέρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται κανένα κόμμα για να επιβιώσει. Είναι η μοναδική πολιτική δύναμη. Η μοναδική πολιτική δύναμη που έχει σταθερότητα. Ο ένας και δεν... τον άλλο και ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Και, και... όπως και η Νέα Δημοκρατία μιλάτε με τα λόγια. Μας ακούτε, εσείς επιμένετε πάντα σε μία πρακτική και σε πάντα σε τυποποιημένα στοιχεία και πράγματα και γι' αυτό έχετε το ποσοστό αυτό. Κυρία Σαντιράκη, αυτό που είπε η κυρία Κοκοσάλη, το βλέπετε ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας και είναι το ίδιο ερώτημα και στον κύριο Αλιφιεράκη. Συγγνώμη, επαναλαμβάνετε το ερώτημα. Μισό λεπτό. Καταρχήν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βιώνουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Νομίζω ότι κανείς Έλληνας μετά την 7η Ιουλίου δεν θέλει αυτή η χώρα να είναι ακυβέρνητη. Να είναι σε ακυβερνησία. Υπάρχει ανασφάλεια σε αυτόν τον τόπο. Βεβαίως. Και κάθε ακυβερνησία φέρνει μια ανασφάλεια σε κάθε δημοκρατική χώρα και αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Γι' αυτό, όπως λέμε, δεν υπάρχουν μισθοί αδιέξοδοι στη δημοκρατία. Ένα κόμμα όμως που σέβεται τον εαυτό του, επειδή δεν θέλει την ακυβερνησία, πρέπει να παρακάμψει, και αυτό αναφέρομαι στο σύνολο των κομμάτων, να παρακάμψει τις διαφορές και να μην αφήσει αυτό το πλοίο ακυβέρνητο. Βλέπετε σενάριο επιστημονικής φαντασίας το ενδεχόμενο που δεν προκύψει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, μια συνεργασία του πρώτου με το δεύτερο κόμμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα που έθεσε, κυρία Κουσάλη. Επιμένω πάλι ότι ζητούμε την ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό για να έχουμε μια αυτοδύναμη Μάλιστα. κυβέρνηση. Θα είδαμε τις πρακτικές της συνεργασίας. Και δεν μπορεί, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κρέμεται από το κάθε κόμμα για να προχωρήσει το πρόγραμμά Μάλιστα. του και να κυβερνήσει κύριε την Ελλάδα. Κύριε Αλιφιεράκη, πάρτε το λόγο. Θέλω λιγάκι μισό λεπτό. Κυρία Τσαντιράκη. Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι και δεν είναι και κρεμάμενο αμπέλι Μάλιστα. να το πηγαίνουν λοιπόν, κύριε Αλιφιεράκη, θέλω να βοηθήσω σε αυτό που λέει. Ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην ρητορική που έχουν στην επίθεση στους πολιτικούς αντιπάλους, έχει πει ότι στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΙΝΑΛ, έχουν έτοιμα και τα υπουργικά κουστούμια. Είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αν παρακολουθεί κάποιος τις εξελίξεις όλες και τις δηλώσεις των αρχηγών και της κυρίας Γεννηματά, εύκολα αντιλαμβάνεται πού πάει το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν θέλω να το σχολιάσω είναι περισσότερο. Είναι όμως ταμπού να υπάρχει αλλά θέλω να συγκυβέρνηση. Πω κάτι. Γιατί επειδή εσείς συγκυβερνήσατε μία... Όχι, δεν είναι καθόλου με ένα κόμμα που ήταν εντελώς διαφορετικό στον τρόπο που προσέγγιζε. Αλλά θέματα. Εδώ θέλω τώρα να δούμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας πάνω στη διακυβέρνηση της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που ξεκάθαρα έφερε την απλή αναλογική για τις επόμενες εκλογές. Άρα δείχνει τις προθέσεις του ποιες είναι. Με ποιους συνεργάζεται όμως. Με αυτούς οι οποίοι έχουν ένα προοδευτικό πρόσημο. Με αυτούς οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν και σε αυτό το θέμα της απλής αναλογικής. Η κυρία Γεννηματά είπε ότι δεν θέλει την απλή αναλογική.
Το είπε. Ναι, δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Ωραία. Χαίρομαι πολύ. Ένα μικρό κόμμα δεν θέλει την ευρύ αναλογική. Άρα θεωρείτε ότι ουσιαστικά είναι μια πολιτική γλώσσα αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει άλλη κουλτούρα. Προσέξτε, πρέπει να περάσουμε όμως σε μια κουλτούρα τη πολιτική. Κυρία Γεφυράκη. Και δεν μιλάμε, δεν είναι αυτά τα προσχήματα που λέγονται περί κυβερνησία και οτιδήποτε. Ο λαό αποφασίζει και θέτει. Είναι πολιτική γλώσσα η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αυτοδύναμη κυβέρνηση ή εκλογέ. Μέσα στον Αύγουστο, θεωρείτε ότι δεν φοβάται την απλή αναλογική η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Ορίστε, εσείς φοβάται την αναλογική. Δεν είναι καθόλου μπλόφα. Μισό λεπτό να απαντήσω. Δεν θέλει να μπει η Ελλάδα σε νέες περιπέτειες όπως τις είχαμε μέχρι τώρα. Ωραία, τότε γιατί πάει για εκλογές. Συγγνώμη, γιατί πάει για εκλογές. Δεν πάει εκλογές. Ζητάει αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μην περιέλθει η Ελλάδα. Αυτό εκβιάζει δηλαδή. Όχι, δεν είναι εκβιασμό αυτό. Θέλει ο Έλληνα να πει. Εγώ θεωρώ ότι ο Έλληνα πολύ καλά καταλαβαίνει. Με ορίμαση τη πολιτική του σκέψη. Και ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει. Και δεν θέλει να τον εμπλέξει πάλι σε νέες περιπέτειες. Και, και αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα, κυρία Τσαντιράκη, με συγχωρείτε. Σε μια αυτοδυναμική κυβέρνηση. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Εφόσον δεν υπάρξει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, με βάση τα δημοσκοπικά. Γιατί εγώ τολμώ να πω ότι οι εκλογές το πρωί που ξεκινούν και όταν ολοκληρώνονται, το είπε και ο αρχηγός σας, είναι άδεια η κάλπη. Άρα, κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει τι μπορεί να γίνει. Ακόμα και αν οι δημοσκοπήσεις είναι. Έχουμε δει στο παρελθόν και οι δημοσκοπήσεις να ανατρέπονται. Άρα, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να κυβερνήσει, εφόσον δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, είστε έτοιμοι να συγκυβερνήσετε με το κοινά, ας πούμε. Θα το αποφασίσει ο Πρόεδρος ανάλογα με τις συγκυρίες που θα υπάρξουν και ποιες συνεργασίες θα δοθούν. Αλλά. Αυτό το είναι. Αλλά, έτσι είναι το καταστατικό. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση. Δεν είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι δική μου. Είναι δική μου. Λοιπόν, αλλά αυτό που τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι που θέλουμε είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο Έλληνας δεν μπορεί πλέον. Έχει αποτελειώσει. Πρέπει η Ελλάδα να μπει στους κανονικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κυρία Τσαντιράκη, με τέτοια περιπέτεια είστε δεν ανάμεσα να σε δύο υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Ζητάω τη δική σας προσωπική άποψη. Πολιτικά, όσον αφορά τον τρόπο που προσεγγίζετε τα θέματα, με ποια από τις δύο παρατάξεις νιώθετε ότι είστε πιο κοντά, υπήρξε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμπόρευση. Υπήρξε μια προγενέστερη συνεργασία, γιατί οι συγκυρίες ήταν τέτοιες και συγκυβερνήσαμε με το ΚΙΝΑΛ. Με το ΠΑΣΟΚ. Και έφτασε η χώρα και υπέφτασε. Λοιπόν. Σε πλήρη αδίέξοδο. Ενώ εσείς όμως που συγκυβερνήσατε. Όχι, ναι, εσείς, μην μου λέτε εσείς. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίες, ΣΥΡΙΖΑ με εντελώς ένα ακροδεξιό. Θέλετε να διεξοδίσουμε χώρα, κύριε Λιφιαράκη. Θέλουμε να διεξοδίσουμε. Τον Ιούλιο του 2015 έφτασε σε πλήρη αδίέξοδο. Δεν μας λέτε τώρα. Μη μας λέτε ότι η χώρα έφτασε πριν το 2015 σε πλήρη αδίέξοδο. Κυρία Κοσάλη, όταν υπάρχουν 2 εκατομμύρια. Κύριε Λιφιαράκη, χωρίς πρόσβαση στην υγεία, θεωρείτε ότι όλα είναι καλά. Αυτό είναι επιτέλου δικό σας, κύριε Λιφιαράκη. Γιατί είστε άνθρωπος και αξιόλογος. Θα σας στενοχωρήσω λίγο. Γιατί πρέπει, όχι, θέλω να πω κάτι. Όχι, κύριε Σταθωράκη, θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα έλυσε. Το ΠΑΣΟΚ να ξέρετε και το ΚΙΝΑΛ δεν θα παραδοθεί. Λοιπόν, μία ακριβώς, είμαστε πρώτες πρωινές ώρες πλέον, 3η 2 Ιουλίου, ξεκινήσαμε χθες. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα ζωντανά εδώ σε ώρα αιχμής στην Crete TV. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε που δεν έχετε κοιμηθεί και μας παρακολουθείτε. Θα μεταφέρουμε όσο δυνατόν περισσότερα ερωτήματα. Στο προηγούμενο μέρος είχα μείνει σε εσάς, κύριε Σταθωράκη, γιατί είστε και λίγο παραπονιάρης. Πάρτε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Για να πάμε στην επόμενη θεματική ενότητα. Εγώ αυτό που βλέπω, κύριε Δασκαλάκη και αγαπητοί φίλοι συνυποψήφοι, είναι το εξής. Απόψε γίνανε δύο ανοίγματα εδώ πέρα. Καταρχήν βλέπουμε μία σύμπλευση του Μέρα 25 με το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θέλουν να αναθερμάνουν τις σχέσεις τους ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βαρουφάκη. Και ένα πλησίασμα από το Μέρα 25 προς το ΚΚΕ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους συμπλεύσεις είναι αυτές. Μέχρι χθες φαζόταν και ξαφνικά συμφωνούν. Θέλω να πω το εξής. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου όλοι χρησιμοποιούν ό,τι επιχείρημα πιστεύουν ότι θα τραβήξει κάποια ψήφο, κάποιου δυσαρεστημένου, κάποιου αναποφάσιστου και αρχίζουν να διαδίδουν διάφορα. Δεν ξέρω από πού προέκυψε το συμπέρασμα ότι στο κίνημα αλλαγής ράβουν κουστούμια όταν η αρχηγός της παράταξής μας, η κυρία Φοβγεννηματά, όλα τα στελέχη σύσσωμα λένε το εξής απλό. Δεν θέλουμε καμία είδους συναλλαγή ή συνδιαλλαγή με κανέναν. Κύριε Σταθωράκη, μισό λεπτό. Ναι. Για να πάμε τη συζήτηση λίγο παραπέρα. Ναι.
Βεβαίως και δεν βγήκε η κυρία Γεννήματα να πει ότι εγώ αύριο θα κυβερνήσω. Όμως, μισό λεπτό. Όταν λέει δεν θα επιτρέψω η χώρα να οδηγηθεί σε ακυβερνησία, αν οποιοδήποτε είναι πρωτοκόμμα και δεν είναι αυτοδύναμος, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ακόμα και η ψήφος ανοχής δεν είναι ακυβερνησία. Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όταν λέμε κάτι σε όλους τους τόνους δεν μπορεί να γίνει πιστευτό. Εγώ θεωρώ ότι φοβηγεννηματά... Μισό λεπτό όμως, κυρία μου, μισό λεπτό. Δηλαδή, το να βγούμε να πούμε σε όλους τους τόνους ότι εμείς ως υπεύθυνη παράταξη θέλουμε τη χώρα να κυβερνηθεί, σημαίνει ότι ράβουμε κουστούμια. Από πού προκύπτει αυτό? Από πού έχει προκύψει αυτό το σενάριο? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το λένε όμως του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δίνω μία και μόνη εξήγηση αυτή που υπάρχει. Επίσης, κύριε Σταθωράκη, θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Sky ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε μία συνέντευξη σε συγκεκριμένη εκπομπή και αναφέρθηκε στο Κινάλ, λέγοντας για μία ακόμη φορά ότι εμείς θέλουμε αυτοδυναμία για να μην οδηγηθεί η χώρα στα βράχια και ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς θέλει και τι ακριβώς εννοεί το Κινάλ. Όσον αφορά την πρόταση της ακυβερνησίας. Ναι. Άρα φαίνεται ότι τα τελευταία 23 υπάρχει και μια πόλωση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ. Ακούστε, ο κύριος Μητσοτάκης... Όμως έχουμε δει από την πολιτική ιστορία ότι η επόμενη μέρα των εκλογών μπορεί να αλλάξει και πολλά. Και εγώ δεν είμαι άνθρωπος, και είναι η δική μου άποψη, ότι η συγκυβέρνηση ή η συνεργασία πρέπει να είναι ταμπού σε αυτήν τη χώρα. Μα ούτε για εμάς είναι ταμπού η συνεργασία. Ίσα-ίσα που εμείς έχουμε αποδείξει κατά καιρούς ότι αν χρειαστεί να συνεργαστούμε για το καλό της χώρας, το κάνουμε. Και βάσει αυτό, αν κάποιος θα επιθυμούσε την απλή αναλογική που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν το Κινάλ, το κίνημα αλλαγής. Εγώ λέω όμως το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να έχει χίλιους λόγους να δηλώνει αυτά που δηλώνει, μήπως καταφέρει να τραβήξει τις ψήφους που χρειάζεται για αυτοδυναμία από το κίνημα το δικό μας. Αυτό σημαίνει τι? Ότι είναι και έτσι τα πράγματα? Η συνεργασία. Με βάση ιδιωτελή συμφέροντα, δεν είναι ούτε ήταν ποτέ, μάλιστα, ούτε είναι και τώρα σκοπός του κινήματος αλλαγής. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κυρία Κογκοσάλη. Απομένουν 6 ημέρες πριν τις κάλπες και υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που απαιτούν μια συνεννόηση. Και δεν απαιτούν μια συνεννόηση μόνο ανάμεσα στο πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο κόμμα, απαιτούν μια συνεννόηση ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Και θέλω για λίγο να ανοίξουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών. Βεβαίως. Υπάρχει μια σοβαρή προκλητική στάση από την πλευρά της Τουρκίας. Βεβαίως. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Και αύριο μεθαύριο, οποιοδήποτε αναλάβει ως πρωθυπουργός τα ενία αυτής της χώρας, μπορεί, καλώντας το ΚΚΕ, να πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Βεβαίως. Πάνω σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την εξωτερική μας πολιτική αλλά και με την εθνική μας κυριαρχία. Βεβαίως. Το ΚΚΕ είναι υπέρ μιας ενιαίας γραμμής στα εθνικά μας ζητήματα και θα το διαφοροποιήσω όσον αφορά την προκλητικότητα της Τουρκίας. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο που βιώνουμε μια έντονη προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας που φυσικά έχει εξήγηση και αυτή η εξήγηση είναι αυτές οι έντονες διεργασίες που συμβαίνουν και στην Κύπρο και νότια της Κρήτης, mm-hmm, βεβαίως. Μάλιστα, υπήρξε τις εξορίξεις των υδρών αυτισβήτηση και για τις εξορίξεις αυτές. Βεβαίως. Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, βεβαίως, με την ExxonMobil για την Total και τα ελληνικά πετρέλαια, ναι, ο Ερντογάν είπε ότι και εκεί η Τουρκία έχει φυσικά λόγο. Φυσικά, αλίμονο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό λοιπόν που εμείς σαν ΚΚΕ είπαμε από την πρώτη στιγμή και της προεκλογικής περίοδου, αυτής της σύντομης προεκλογικής, mm-hmm, περίοδου, είναι ότι τα εθνικά ζητήματα δεν μπορούν να μείνουν απ' έξω από τη συζήτηση των εκλογών, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Και παρατηρούμε ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αυτό που λέτε δηλαδή, αυτή η σύμπνοια, τίνει να γίνει μία σύμπνοια στο να μην γίνει συζήτηση για αυτά τα ζητήματα. Θα μου επιτρέψουμε να πω ότι το σύνολο των υπολείπων κομμάτων, και αναφέρομαι κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, mm-hmm, στις τοποθετήσεις τους. Υπάρχει μια ενιαία γραμμή και, mm-hmm, αυτό φάνηκε, mm-hmm, και από τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα από τις Βρυξέλλες πριν από μια εβδομάδα που βρήκαν απόλυτα σύμφωνο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό θέλω να πω ακριβώς. Αυτή λοιπόν όμως η ενιαία γραμμή κατά τη δική μας άποψη δεν βοηθάει τον ελληνικό λαό να βγάλει συμπεράσματα για την κατάσταση αυτή. Γιατί εμείς λέμε, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το λέμε και πάρα πολύ καιρό. Μα ο ελληνικός λαός, και συγγνώμη που διακόπτω, ναι, θέλει να νιώσει ότι υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που μπορεί να του θωρακίσει την εθνική κυριαρχία και να μην τον βάλει σε περιπέτεια. Πολύ σωστά. Όμως, αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή
και τα κόμματα τα οποία αυτό είναι που λέμε ότι ομονοούν σε πάρα πολλά ζητήματα, mm-hmm. όπως και στα λεγόμενα εθνικά ζητήματα, είναι, αποκρύπτουν από τον ελληνικό λαό από πού πηγάζει αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αποκρύπτουν και από τον ελληνικό λαό το ρόλο που παίζει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Και φυσικά, το ακόμα πιο, το ακόμα πιο σκληρό κομμάτι και αυτό που ο ελληνικός λαός πρέπει να αντιμετωπίσει και δυστυχώς θα αντιμετωπίσει, όπως και ο κυπριακός λαός, γιατί μαζί θα το mm-hmm. αντιμετωπίσουμε αυτό, είναι τα συμφέροντα κυματωμένοι δρόμοι του πετρελαίου και των υδρογονανθράκων. Και η ερώτηση είναι τι θα κάνετε εσείς. Μα δεν θα με αφήσετε να την πω. Βεβαίως, θα την πω, κυρία μου. Λοιπόν, ναι, το ΚΚΕ είναι η μοναδική δύναμη η οποία έχει συγκεκριμένη άποψη για τα εθνικά ζητήματα. Λέει λοιπόν ότι χρειάζεται ετοιμότητα, επαγρύπνηση απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, η οποία είναι γεγονός, δεν είναι ούτε καπρίτσιο του Ερντογάν, ούτε εσωτερικής κατανάλωσης που ακούγεται από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση. Αν αύριο μεθαύριο τεθεί ένα σοβαρό θέμα και οποιοδήποτε πρωθυπουργός, οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, να σας καλέσει και σας πει ότι εδώ είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να πάρω απόφαση εγώ ως κυβέρνηση ή ως συγκυβέρνηση, πρέπει να πάρει απόφαση το σύνολο του πολιτικού συστήματος απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Τι λέτε? Εμείς στους Έλληνες πολίτες. Ενιαία γραμμή. Εμείς συμφωνείτε δηλαδή. Μα ποια είναι η ενιαία γραμμή? Η ενιαία γραμμή αυτή τη στιγμή ξέρετε ποια είναι? Η εθνική μας κυριαρχία. Όχι, ξέρετε όχι ποια είναι. Της. Ακούστε λίγο, μισό λεπτό. Mm-hmm. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ποια είναι η ενιαία γραμμή? Η ενιαία γραμμή που έχουν όλα τα κόμματα είναι η εξής. Ότι θα δώσουμε τους υδρογονάνθρακες που τους δώσαμε και συμφωνούν όλοι mm-hmm. στις εταιρείες αυτές, οι οποίες είναι αυτές που ανακατώνουν όλους τους λαούς της περιοχής. Έχουν ενιαία γραμμή στο ζήτημα της τουρκικής επιθετικότητας και λένε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μπορεί να κάνω λάθος με αυτό. Ναι. Άρα η άποψη του ΚΚΕ είναι ας αφήσουμε λοιπόν αυτά να μην τα σκαλίζουμε. Όχι, ίσα ίσα. Αυτό λέμε εμείς. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι εδώ πρέπει να τα σκαλίσουμε αυτά και το κάθε κόμμα να τοποθετηθεί και να πει τι θα κάνει. Κάθε κόμμα τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Αυτές είναι παγκόσμιες πρακτικές, κυρία μου. Είναι παγκόσμιες πρακτικές αυτές. Γι' αυτό ομονοείτε. Γιατί αυτές οι παγκόσμιες πρακτικές που φέραν στη Συρία τον πόλεμο, θα αρθείτε να δείτε τι, ότι ό,τι ισχύει έχουν σε όλο τον κόσμο είναι λάθος. Αυτά ισχύουν όμως, αγαπητέ μου. Συγγνώμη, αυτό είναι παγκόσμια πρακτική, δηλαδή πώς θα το κάνουμε? Αυτή η παγκόσμια πρακτική που λέτε είναι ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός. Πάντα όμως καταλήγεται σε αυτές. Αυτός ο καπιταλισμός, θα πει καπιταλισμός, είναι η εξομομπή. Κυρία Γκοζάλη, μην μας κάνετε διάλεξη. Ξέρουμε τι είναι το ένα και το άλλο. Εσείς τι προτείνετε? Εσείς τον Αγιώπη, τι θα σας πω βεβαίως. Πάντα καταλήγεται. Να τα βγάλουμε μόνοι μας, να μην τα βγάλουμε καθόλου. Τι ακριβώς προτείνετε? Πάντα καταλήγεται σε στήρες ιδιοληψίες. Εμείς θα θέλουμε ξεκάθαρα αυτό που σας είπε ο κύριος Δασκαλάκης. Εγώ απάντησα, κυρία μου, ξεκάθαρα. Εσείς να απαντήσετε τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε? Εσείς να απαντήσετε τι θα κάνετε με τον Ερντογάν. Να σας απαντήσω εγώ. Να σας απαντήσω εγώ, κυρία μου. Να σας απαντήσω εγώ. Όχι, εγώ θέλω να απαντήσω τι θα κάνει το ΚΚΕ. Περιμένουμε την απάντηση. Γιατί μιλάτε μία ώρα χωρίς να έχετε απαντήσει. ΚΚΕ είναι ότι οι πηγές αυτές, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές mm-hmm. κάθε μίας χώρας, όπως της Ελλάδας, όπως της Κύπρου, όπως της κάθε μία χώρας, είναι πλουτοπαραγωγικές πηγές που πρέπει να τις καρπώνεται ο ίδιος ο λαός. Μάλιστα. Για να συμβεί αυτό, αυτό θα γίνει και σε επίπεδο αμοιβαίου ωφέλους mm-hmm. με τις γειτονικές χώρες. Δεν άρα να τα μοιραστούμε, δηλαδή. Ναι, αυτό όχι βεβαίως να τα μοιραστούμε. Με τον Ερντογάν θα τα μοιραστούμε. Αφού είπατε αμοιβαίου ωφέλους, δεν είπατε. Αμοιβαίου ωφέλους ανάμεσα στους λαούς, αγαπητέ μου. Με εσάς το μυαλό σας. Είναι οι κυβερνήσεις. Με τους Τούρκους να τα μοιραστούμε. Να τα μοιραστούμε με τους Τούρκους. Με ποιους να τα μοιραστούμε? Αυτό που λέτε σημαίνει ότι πρέπει να τα μοιραστούμε. Με ποιους, πέστε μας. Μα αλήθεια τώρα. Αυτό δεν είπατε. Αλήθεια. Εγώ αμοιβαίου ωφέλους δεν είπατε. Δεν είπα να τα μοιραστούμε. Ξέρετε τι θα πει σχέση αμοιβαίου ωφέλους? Πέστε με, εξηγήστε. Τι θα πει, ξέρετε? Όχι, πέστε μου. Θα πει όταν δύο χώρες έρχονται σε συνεννόηση για να ανταλλάξουν κάποια προϊόντα, αυτό να γίνεται. Δηλαδή να δώσουμε πετρέλαιο, να μας δώσουν κάτι άλλο. Τι, δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Βεβαίως, κάθε μια χώρα δίνει κάτι και παίρνει κάτι άλλο. Όταν όμως μεσολαβούν το ΝΑΤΟ, όταν μεσολαβούν οι εταιρείες αυτές. Μάλιστα, πάλι το πήγαμε. Λοιπόν, πάμε έξω από το ΝΑΤΟ. Όχι, δεν είναι αλλά ο ελληνικός λαός, κυρία Κοκοσάνη, προσπαθούσα να καταλάβω ότι θέλετε να πείτε. Κύριε Σταθωράκη, απάντησε. Κύριε Σταθωράκη, απάντησε όμως. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, κύριε Φιέρα, να πάω στον κύριο Λουλουδάκη. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε αυτές εδώ τις συζητήσεις σε θεωρητικό επίπεδο, έχοντας διασφαλίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ομαλές εξωτερικές σχέσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας παρακαλώ, αφήστε με. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι η χώρα μας δεν είναι μόνη, είναι
το σύνολο μέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει πίσω και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία παρακολουθεί τα γεγονότα, είναι δίπλα μας και εφαρμόζει το δίκαιο που πιστεύω ότι είναι με το μέρος μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο προτέρημα και θέλω να πω και το σύμφωνο των Πρεσπών έρχεται γι' αυτό να επιβεβαιώσει, να κλείσει ένα μέτωπο από τη μία πλευρά που ήταν ανοιχτό και σήμερα να είναι στραμμένο το ενδιαφέρον μας προς τη γείτονα χώρα, την Τουρκία, καθαρά, προσανατολισμένα και με αποτελεσματικότητα στο να μπορεί να έχει την κυριαρχία που της αρμόζει και να έχει και τη βοήθεια του δικαίου των άλλων χωρών. Μπορώ να απαντήσω κάτι σε αυτό που λέει ο κύριος Αλιφιεράκης όμως. Θα έρθω σε εσάς. Και αυτό είναι το σημαντικό σήμερα. Και δεν ανησυχούμε καθόλου. Αυτά είναι σύμφωνα με τη δική σας άποψη. Πάντα. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Θα επιστρέψω σε εσάς. Ναι, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Να δούμε ποιες είναι οι... Θέλω να είστε όμως πιο σύντομος από την προηγούμενη τοποθέτησή σας. Να δούμε ποιες είναι οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Το μεγάλο ζήτημα, το πρώτο, το μείζον ζήτημα, είναι το θέμα της κατοχής της Κύπρου. Το μείζον. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει από το 1974, υπάρχουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το δεύτερο θέμα, το οποίο εκκρεμεί, είναι το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Εκεί έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της ΚΑΔΙΣ, κτλ. Το οποίο είναι σε μικρεμότητα. Το τρίτο θέμα είναι το θέμα της ΑΟΣ. Δηλαδή το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει στα 12 μίλια και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το γκριζάρισμα κάποιων ζωνών μέσα στο Αιγαίο, το οποίο έγινε με το επεισόδιο των Ημείων, το οποίο είναι σε απόλυτη κρεμότητα. Αυτά τα αφήνω. Αυτή τη φάση, το μείζον θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι η αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Έχει μπει καθαρά το θέμα, το έβαλε ο Ερντογάν, ο Μαρ και στη συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, με τον Αλέξη τον Τσίπρα και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Παύλοπουλο. Αυτά λοιπόν τα θέματα, ένα μεγάλο κομμάτι μένει στο επίπεδο του διεθνούς, δηλαδή εμάς ο μεγάλος σύμμαχος είναι το διεθνές δίκαιο. Όταν μπαίνουμε όμως στα γεωστρατηγικά θέματα, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Όταν το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε σχέση με το κυπριακό ήταν πάνω στην έξαρσή του, πρέπει να πούμε μια αλήθεια. Το σύνολο της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας των χωρών της Δύσης ήταν στην πλευρά της Τουρκίας. Η μοναδική στήριξη που έβρισε στους διεθνείς οργανισμούς η Ελλάδα επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, γι' αυτό έκανε και τα ανοίγματα προς τη Βουλγαρία τα λοιπά, ήταν από την Κίνα, από τη Σοβιετική Ένωση, από τις σοσιαλιστικές χώρες. Θεωρείται όμως επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια απομόνωση της Τουρκίας και μια, αν θέλετε, επιθετική συμπεριφορά από πολλούς εταίρους? Το πρώτο θέμα που θέλω να βάλω είναι το εξής. Ότι και αυτό το πιστώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλετε. Άρα το χαρακτηρίζει ως μια θετική εξωτερική. Και ο Υπουργός Εξωτερικών πιστώνεται το εξής. Ότι πέρα. Γιατί είναι η αλήθεια. Αυτό θα τα ακούσετε. Σε εξωτερικά θέματα δεν μπορεί να είναι. Προσπάθησε την ελληνική κρίση, την οικονομική κρίση, να την εντάξει μέσα στο γεωστρατηγικό πεδίο. Αυτό το πράγμα ήταν μια σωστή πολιτική. Με αποτελέσματα. Μισό λεπτό. Θα τα δούμε. Και η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξελισσόμενη. Είναι διπλωματική. Είναι διπλωματική. Και του Υπουργείου της Ελλάδας. Είναι διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας. Δεν αμφισβητήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία αυτή η πολιτική. Νομίζω ότι είχαν μπει κάποιες βάσεις και από τις προηγούμενες. Και αυτό τι δείχνει. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καμία βάση από τις προηγούμενες. Μιλάτε ανακρίβειες όμως. Θα σας πω. Επειδή. Σε θέματα εσωτερικής. Δεν μπορούν να ακούγονται ανακρίβειες. Παιδιά, δεν είναι καφενείο εδώ. Πέρα κάτσουμε κάτι. Ακριβώς αυτό λέμε. Να σοβαρέψω την κουβέντα. Ότι δεν είναι καφενείο και δεν μπορείτε να λέτε. Και την κάνετε την κουβέντα. Δεν μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Μα αφήνετε να τελειώσω. Κύριε Δασκαλάκη. Κύριε Λουμπάκη. Για να τελειώνω. Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας, της εθνικής κυριαρχίας, είναι ζητήματα που πρέπει να υπάρξει σοβαρή συνένεση και διάλογος. Και οποιαδήποτε, πότε αυτά, οποιαδήποτε εκμετάλλευση εθνικών θεμάτων και στο επίπεδο, και εδώ πέρα ο ΜΑΡ, αυτό το οποίο έκανε και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ σε ένα βαθμό, σε σχέση με το θέμα των Πρεσπών, το σιγοτάρισμα και ο λαϊκισμός σε σχέση με το μακεδονικό,
Αυτό το πράγμα είναι ένα ολίσθημα πολιτικό. Ωραία, ένα πολιτικό ολίσθημα. Το οποίο αυτό τορπιλίζει την εθνική ενότητα. Παρακαλώ, θέλω να απαντήσω. Τώρα ποια είναι η διαφορά του που πάει από το ΜΕΡΑ25. Καμία διαφορά σχέση. Είναι εξής. Δεν είναι πάει αυτό το ΜΕΡΑ. Να σας θυμίσω την επιστολή Ζαχαριάδη του 1940. Καραμαλή, επιστολή Καραμαλή, σα παρακαλώ πολύ. Την επιστολή Καραμαλή το 2005. Η συμφωνία των Πρεσπών. Θα σα πω τώρα, θα ακούσετε. Αποστολή Καραμαλή το 2005. Κυρία Τσαντηράκη, ορίστε. Η συμφωνία των Πρεσπών. Όνομα Μακεδονία. Τελειώσαμε. Θεωρείται επιτυχία για το ΣΥΡΙΖΑ και το επικαλείται και το αναφέρει. Έτσι, για την Ελλάδα. Λοιπόν, για μας καμία επιτυχία δεν είναι. Έτσι, και ανοίξατε κερκόπορτα από τη μεριά του Ερντογάν. Την ανοίξατε εσείς. Δεν είναι όμως, κυρία Τσαντηράκη, και ένα δώρο για την επόμενη κυβέρνηση υπάρχει... ότι έχει κλείσει ένα θέμα που γιατί πάρα πολλά χρόνια τραβιότανε. Γιατί δεν έκλεινε, κύριε Δασκαλάκη, τόσα χρόνια, δεν περάσανε τόσες κυβερνήσεις. Γιατί δεν το κλείσανε. Δεν είχαν το θάρρος, δεν είχαν την πολιτική για το όμοιρο να το κάνουν. Και ήρθε ο Μέγας. Φοβηθήκανε το πολιτικό κόστος. Φοβηθήκανε το πολιτικό κόστος. Δεν το φοβήθηκε. Δεν το φοβήθηκε. Η καταγραφή της ιστορίας του ιστορικού του μέλλοντος φοβηθήκαμε, κύριε. Του ιστορικού του μέλλοντος που θα λέει ότι κάποια στιγμή κάποιος κύριος Τσίπρας που κυβέρνησε τον τόπο για 4 χρόνια ξεπούλησε σε μία μέρα τόσων χιλιάδων χρόνων ιστορία. Λοιπόν, κύριε Σταθωράκη, κύριε Κοκοσάλη, κύριε Κοκοσάλη, κύριε Σταθωράκη. Ολοκληρώστε, κύριε Τσαντηράκη. Με αυτό το μυαλό να πάτε σε εκλογές για να μαζεύετε ψήφους. Για να μαζεύετε ψήφους. Είναι τιμητικό αυτό. Να μην μπαίνετε στο βάθος της κρίσης των εθνικών θεμάτων. Είναι τιμητικό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ντροπή να λαϊκίζετε σε τέτοια θέματα. Μην μου λέτε για λαϊκισμό. Εσείς τουλάχιστον. Εσείς μην μιλάτε για λαϊκισμό. Μόλις βγήκατε κυβέρνηση. Ακούστε, μην μιλάτε μόνο. Μόλις βγήκατε κυβέρνηση, κατεβάσατε το διακόπτη των αγανακτισμών και ξαναπήγατε στο σπίτι. Ακούστε λοιπόν, κύριε, εγώ είμαι περήφανος για αυτό που λέω και με τιμά αυτό που λέτε ότι έχω αυτό το μυαλό. Είμαι περήφανος γιατί δεν δέχομαι να δίνετε στους Σλάβους μακεδονική ταυτότητα. Εσείς. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό το πράγμα, κύριε. Δεν δέχομαι την ολίσθηση και την χαλάρωση. Δεν ξέρω αν με καταλάβει. Ναι, δεν ξέρω. Με υποτιμάτε τόσο πολύ. Όχι, δεν σε υποτιμώ, αλλά το βάζει. Το βάζει. Άποψή σα. Αν το κάνει για να πουλήσει λαϊκισμό, καλά κάνει. Αλλά αν το πιστεύει. Δεν πουλάω τίποτα. Είναι τα πιστεύω μου, κύριε. Η χαλάρωση των ηθών που φέρνετε τόσα χρόνια προσπαθείτε να χαλαρώσετε όλου του κοινωνικού δεσμού τη ελληνική κοινωνία. Η οικογένεια, η θρησκεία τα έχετε ρίξει στα βάραθρα και θα μας κάνετε εσείς μάθημα. Κοινάλιστα. Κίνημα αλλαγής, Πασόκ είμαι. Ναι. Και έχω αυτό δεν το νομίζω, μυαλό. Δεν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όχι να σβήνουμε με μονοκοντινές ιστορία χρόνια. Κύριε Σταθωράκη, κύριε Τσαντηράκη, ολοκληρώστε. Βεβαίως. Ψαχνόμαστε στην εκκλησία τώρα. Όχι ψαχνόμαστε, εγώ κύριε είμαι ιεροψάλτης. Εντάξει, δεν θα μου πείτε εμένα ότι ψάχνουμε. Είμαι ιεροψάλτης και έχω βαθιούς δεσμούς με τη θρησκεία, κύριε. Δεν θα μου πείτε εσείς ότι ψάχνω ψήφους. Μα δεν τις διατάραξε. Με προσβάλλετε αυτή τη στιγμή. Με προσβάλλετε. Με προσβάλλετε γιατί λέτε ότι κάνω άγρα ψήφων και εκμεταλλευόμαστε. Κύριε Σταθωράκη, κύριε Σταθωράκη, κύριε Λουδάκη. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Ολοκληρώστε, κύριε Σταθωράκη. Θέλω να ζητήσει συγγνώμη ο κύριος. Τα κάνω εγώ άγρα ψήφων στη θρησκεία. Να ζητήσετε συγγνώμη, παρακαλώ. Δεν μπορώ να σου πω. Μα κακός. Το πατρίς λοιπόν, κακός, είναι ένα τρίπτυχο το οποίο κακός, αφορά η άλλη πολιτική άλλη... Δεν αφοράει ποτέ την παράταξη του εκπροσωπείου. Κύριε, καταλαβαίνετε τις προσβολές που κάνετε, τις καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή μου είπατε ότι κάνω άγρα ψήφων. Χωρίς να με γνωρίζετε, κύριε. Χωρίς να με γνωρίζετε, μου λέτε ότι κάνω άγρα ψήφων. Κύριε Σταθωράκη. Κύριε όχι, τιμάει. Τιμάει. Δείχνει τι σκέφτεται ο καθένα. Λοιπόν, είναι πολύ βασικό. Είναι κύριε Σταθωράκη, σα παρακαλώ πολύ. Κύριε Τσαντηράκη, ολοκληρώστε. Δεν θα συζητήσουμε τα θρησκευτικά, πιστεύω. Κύριε Κοκοστάκη, σα παρακαλώ. Το ξεπούλημα τη Μακεδονία, το ξεπούλημα τη ιστορία μα θα βαρύνει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεγονό αυτό. Με τι δηλώσει του δε, ο Τσίπρα, όταν λέει ότι υπάρχουν σύνορα, θαλάσσια σύνορα. Ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, ακριβώς. Ότι δεν υπάρχουν ναι. Και πού είναι αυτά τα θαλάσσια σύνορα. Και ξαφνικά σύνορα. Τα ανακάλυψε τα θαλάσσια και όταν μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, για να τον ονομάσω κιόλας, ο κύριος Ζουράρης, λέει και τι θα γίνει αν πάρουν και μερικά νησιά. Αυτό λοιπόν άνοιξε τις ορέξεις του κυρίου Ερντογάν. Λοιπόν, Ζουράρης, καμία εθνική πολιτική. Η περίοδος αυτή κρίση
κρίσης εθνικής είναι αποτέλεσμα της κακής πρακτικής, της ασυνεννοησίας σας με τα άλλα κόμματα. Ό,τι κακό σκήμενο επάνω στα εθνικά θέματα το διαχειριστήκατε μόνοι σας χωρίς τις συνεννώσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Αυτό είναι γεγονός και θα βαρύνει εσάς. Όλους τους άλλους μας χαρακτηρίζατε φασίστες, ακροδεξιούς, εθνικιστές. Χουντικούς μόνο δεν λάβατε καθόλου υπόψη σας. Μόνο χουντικούς τις λαϊκές συγκεντρώσεις που βγήκε όλος ο ελληνικός λαός για την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Καθόλου, ούτε τα λάβατε υπόψη σας. Κάνατε αυτό που θέλατε. Και τώρα έρχεστε εδώ να μας το παρουσιάσετε ως επίτευγμα. Εντάξει. Μάλιστα. Ο ελληνικός λαός θα σας δώσει την απάντηση στις 7 Ιουλίου. Πάμε σε διαφημίσεις με την επιστροφή. Ακριβώς. Θέλω να σταθούμε. Με τις ευρωεκλογές. Που ήταν μια απάντηση. Κάνετε ανάλυση των αποτελεσμάτων και θα δείτε. Στην ήττα της αλαζονικής σας αντίληψης για την εξουσία. Αυτή ήταν η απάντηση. Λοιπόν, και του λαϊκισμού και του κυρία Τσαντιράκη, θα πάμε σε διαφημίσεις. Με την επιστροφή θέλω να σταθούμε λίγο σε θέματα καθημερινότητας και να πάμε και στην πρόταση για το κάθε κόμμα για το διακύβευμα αυτών των εκλογών όπως το πρεσβεύει το κάθε κόμμα που διεκδικεί την ψήφο σας. Μία και μισή ακριβώς, το τελευταίο μέρος της εκπομπής Ώρα Έχμης. Εκτάκτως σήμερα βγήκαμε στις 12 παρά 10 λόγω της διακαναλικής συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στην περιφερειακή τηλεόραση. Ζωντανά εδώ και έρχομαι σε εσάς, κύριε Σταθωράκη. Πολύ γρήγορη η ολοκλήρωση της τοποθέτησής σας για να πάμε στην τελική ευθεία της συζήτησης. Μάλιστα. Με την ευκαιρία σήμερα τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του Ανδρέα Παπανδρέου, θέλω να πω το εξής. Ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου με τη διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου είπε εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Είναι τρεις φράσεις οι οποίες είναι πιο επίκαιρες από ποτέ τώρα. Το ΚΙΝΑΛ, το κίνημα αλλαγής, πιστό σε αυτούς τους στόχους, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση της πρόοδου της χώρας. Αυτή η πρόοδος της χώρας θα προκύψει μέσα από μεταρρυθμίσεις οικονομικές για να ελαφρώσει το βάρος που έχουν δεχτεί οι πολίτες, ειδικά μετά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία τετραετία, και θα στηριχτεί σε βασικές αρχές και συνεκτικούς δεσμούς της κοινωνίας μας. Πάντως, την αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου την κάνει πολύ συχνά και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει μόνο αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρώ ότι είναι μια φτηνή απομίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Άμα παρατηρήσετε. Εντάξει τώρα, κύριε Σταθωράκη, όμως. Να μην επιτρέπετε. Δεν επιτρέπω αυτές τις εκφράσεις ή οποιοδήποτε πολιτικό αντίπαλο. Θα πω μια απομίμηση, χωρίς το φτηνή. Γιατί, προσέξτε, κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πολύ μεγάλος ηγέτης. Δεν είναι κακό ότι υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί που θα μπορούσαν να πάρουν κάποια χαρακτηριστικά του στοιχεία στον τρόπο που προσεγγίζουν, όπως ας πούμε και ο διευκρινίσω γιατί λέω ότι είναι απομίμηση. Γιατί ναι μεν ακολουθεί τη ρητορική του Ανδρέα Παπανδρέου, ναι μεν ακολουθεί τη γλώσσα του σώματος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά δυστυχώς δεν μοιάζει σε τίποτα με την πολιτική υπόσταση του Ανδρέα Παπανδρέου. Σε τίποτα όμως. Και δυστυχώς, μακάρι να έμοιαζε και να είστε σίγουροι ότι θα ήμασταν όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αλλά δεν μοιάζει. Εκεί το πάτε. Αυτό είναι δικιά σας προσωπική σας προσωπική μου εκτίμηση. Πιστεύω μάλιστα ότι είναι και πολύ κόσμο. Κύριε Αλυφεράκη, έρχομαι σε εσάς. Θέλω να πω ότι δεν πρόκειται από κανένα τζάκι. Έτσι. Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Αναδύθηκε στο πολιτικό στερέωμα χωρίς οικογενειακές καταβολές. Και αυτό λέει κάτι. Τα τζάκια κάποτε πέρα δεν υπήρχαν, κάποτε φτιάχτηκαν. Φτιάχτηκαν. Και τώρα φτιάχνονται τζάκια. Τι τζάκια, εννοείται συνεχίζονται τα παλιά τζάκια. Εγώ δεν βλέπω και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπω τζάκια. Καινούργια τζάκια φτιάχνουν. Εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπω τζάκια. Κύριε Αλυφεράκη, αμφισβητείτε την υπόσταση του Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είπα για τον Ανδρέα. Μα από εκείνο το τζάκι δεν είπε ο Ανδρέα Παπανδρέου. Ούτε για τον Ανδράκη δεν είπε τον Ανδρέα. Απλά μέσα από και για του πολιτικού αρχηγού. Κύριε Σταθωράκη, δεν είπε τον πράγμα ο κ. Αλυφεράκη. Όμω οφείλουμε να πούμε ότι και ο Ανδρέα Παπανδρέου προήρθε από μια πολιτική οικογένεια που έχει μια συνέχεια. Ιδιαίτερα ποιοτική. Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε. Και νομίζω ότι δεν αμφισβητεί κανείς την ηγετική του φυσιογνωμία. Επειδή έφυξε όμως το τζάκι. Δεν με λένε όμως. Ούτε εγώ προέρχομαι. Νομίζω ότι αναφέρθηκε και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, άρα είναι προσόντο ότι δεν προέρχεται από τζάκι και όλοι οι άλλοι που προέρχονται δεν είναι καλή πολιτική. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Λυφιαράκη? Δεν θέλω να πω αυτό. Ή μήπως επειδή δεν προέρχεται από τζάκι, έπρεπε να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου και να αποτελέσει μια καρικατούρα. Όχι, απλά αυτό βοηθάει στην πόλωση μεταξύ σας. Είναι απλό.
Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Αυτό γίνεται εκεί πέρα για να ασχολείται ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα. Και να ξεχνάει τα πραγματικά του προβλήματα. Κύριε Αγγιφιεράκη, πάμε τώρα στα πραγματικά προβλήματα. Στα προβλήματα, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου πολύ συχνά είπε ότι κάναμε λάθη. Και νομίζω ότι στην πολιτική βεβαίως και επιτρέπονται τα λάθη και ακόμα πιο σημαντικό είναι να μπορείς να διορθώσεις τα λάθη σου. Πριν τις ευρωεκλογές προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια σειρά από εξαγγελίες που είχαν να κάνουν με φοροελαφρύνσεις, κάποια επιδόματα και κάποια βοηθήματα στο λαό. Ζητούμενο βεβαίως είναι αυτό. Ακριβώς. Πράγματι να υπάρξει αυτό. Όμως από την πλευρά των πολιτικών σας αντιπάλων σας κατηγόρησαν για μια ρουσφετολογία, ότι θέλατε να κρατήσετε τη Βουλή ανοιχτή για να προωθήσετε μια σειρά από ρουσφέτια. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο ακόμα και για προσλήψεις. Όμως, εγώ τα παραμερίζω όλα αυτά. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι στο προεκλογικό παιχνίδι υπάρχουν και αυτές οι τοποθετήσεις και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Ζητάει μια ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι προσπαθεί να πείσει τη μεσαία τάξη που κανείς δεν αμφισβητεί ότι στα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης είναι αυτή που ουσιαστικά και αφανίστηκε. Και θα σας ρωτήσω εγώ, γιατί να δώσει ο ελληνικός λαός μία ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, όταν την τετραετία αλλά και την δεκαετία, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν έγιναν όλα μέσα σε μία τετραετία, υπήρξαν και κάποιοι άλλοι που κυβέρνησαν πριν. Γιατί να δώσει αυτή την ευκαιρία στον ελληνικό, λοιπόν, ο ελληνικός λαός, τον κύριο Τσίπρα. Πολύ καλά. Σήμερα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είπε στην ομιλία του ότι αν μία οικογένεια, είπε αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχει 4 παιδιά. Και το ένα είναι καχεκτικό, το άλλο έχει κάποιο πρόβλημα κτλ. Θα δώσει περισσότερο βάρος σε αυτό. Πράγματι, εγώ πιστεύω ότι αυτό έγινε για να είναι η οικογένεια δεμένη, για να είναι η οικογένεια που μπορεί να προχωρήσει, να έχει την αλληλεγγύη αυτή η οποία χρειάζεται και αυτό που χρειαζόταν ο ελληνικός λαός. Αυτό νομίζω ότι προέκυψε τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και περάσαμε, αν θέλετε, το κατώφλι αυτό που μας βάραινε όλους, αν θέλετε, της αβεβαιότητας, της φτώχειας, της στοχοποίησης και γενικά του ανασφάλιστου, ο οποίος πήγαινε στο νοσοκομείο και 2 εκατομμύρια δεν είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και αυτοί οι οποίοι είχαν, τους χρέωναν μετά τους λογαριασμούς τους στο Δημόσιο Ταμείο για τις παροχές υγείας που τους παρήχαν τα δημόσια νοσοκομεία. Πόσο τους χρέωνε, κύριε Λιφιαράκη? 27 εκατομμύρια, 27 εκατομμύρια ήταν τώρα αυτό το χρέος το οποίο το απάλληψε ο ΣΥΡΙΖΑ προς όφελος αυτών των αδυνάτων που δεν είχαν να πληρώσουν αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω ότι πάρα πολλοί κόσμος ωφελήθηκε και αυτός ο κόσμος, εγώ τον καλώ να αφαίρει στη μνήμη του όλη αυτή την ιστορία την οποία ζήσαμε τα 10. Τα 6 από τα 10 χρόνια ή τα 8, αν θέλετε, γιατί ποιος δεν τα έχει από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι. Και να φέρει τη μνήμη του και να επιλέξει τι πρέπει να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Άρα θεωρείτε ότι τώρα υπάρχει δυνατότητα για περισσότερες φοροελαφρύνσεις? Αυτό για... θέλω να σας πω. Όχι, να επιστραφούν πίσω αυτά που θέλω πήρε, να σας πω, τα πήρε, ότι τα πήραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις από τον Νικολάου. Ανεβήκαμε σε ένα άλλο επίπεδο. Έτσι, ανεβήκαμε. Μα σας παρακαλώ, κύριε Σταθωράκη, σεβαστείτε, δεν σας διέκοπτα και δεν θέλω να σας διακόπτω. Όχι, δεν θέλω ερωτήσεις, θα τις κάνετε μετά εσείς. Πάρτε τον χρόνο να το πείτε μόνο σας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ανεβήκαμε από ένα επίπεδο, από το επίπεδο αυτό της πλήρης ανέχειας που είχαμε, της στοχοποίησης, και φτάσαμε σε ένα άλλο επίπεδο, το να μπορούμε να συζητάμε, να μπορούμε να μας αναγνωρίζουν σαν κράτος, να αποκτήσουμε την αξιοπιστία μας. Αντιμετωπίσαμε δύσκολα προβλήματα, πολύ δύσκολα προβλήματα, όπως το μεταναστευτικό, με αξιοπρέπεια, θεωρώ, και με τις περγαμηνές και των άλλων χωρών, οι οποίες και αυτές συνέβαλαν στο να υπάρχει το πρόβλημα ή να μην υπάρχει. Θέλω να πω ότι είμαστε μια χώρα η οποία αναγνωρίζεται ότι σε πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις ξεπέρασε πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα τα οποία της ήρθανε εκεί που δεν το περίμενε. Έτσι, πάρα πολλά που είχαμε δει. Τώρα βέβαια φτάνουμε έχουμε φτάσει σε μια άλλη κατάσταση που να έχουμε και ένα απόθεμα 35 δισεκατομμυρίων στα ταμεία μας, ένα μαξιλάρι ασφαλείας για να μπορούμε να προγραμματίσουμε και να κάνουμε και αυτά τα σωστά που πρέπει να γίνουν, αν μάλιστα θέλετε, στη μικρομεσαία τάξη κυρίως, που σας λέω και εγώ ότι είναι αυτή η οποία διοικήθηκε τα τελευταία χρόνια και η οποία πρέπει και αυτή να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, εφόσον της δοθούν, μάλιστα, δεν είναι μόνο φοροελαφρύνσεις, είναι και μια πολιτική γενικότερη, συνολική πολιτική, η οποία είναι να εφαρμοστεί στο κομμάτι, δεν έχω τον χρόνο να σας αναλύσω, στο κομμάτι αυτό και υπάρχει το πρόγραμμα αυτό και το οποίο πιστεύω θα δώσει αρκετή, θα δώσει διέξοδο, μάλιστα, σε αυτά τα προβλήματα που είχε η μικρομεσαία τάξη. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Τσαντηράκη. Προς όφελος κυρίως της κοινωνίας. Κύριε Σταθωράκη, σε πολύ λίγο. Θέλω να έρθω σε εσάς, κυρία Τσαντηράκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν σημαία ότι εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, κάτι που δεν κατάφερε, λέει, να κάνει ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
αλλά ούτε και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκης είναι περισσότερο. Προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία και λέει ότι εγώ δεν λέω μεγάλα λόγια. Θα κάνω αυτά ακριβώς που πρέπει να κάνω και όσα μπορώ να κάνω. Όμως, από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια κρυφή ατζέντα, που μπροστά σε αυτή λέει την κρυφή ατζέντα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ΟΧΡΙΑ. Τι απαντάτε? Λοιπόν, ο ελληνικός λαός χόρτασε. Δεν έχει λέει, ας πούμε, μια ξεκάθαρη τοποθέτηση όσον αφορά το δημόσιο, τις απολύσεις και τα σχετικά. Από υποσχέσεις, από ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που του είχε υποσχεθεί τα άπειρα ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είπε 5 πράγματα ότι θα κάνει για να ελαφρύνει την επιχειρηματικότητα και να δώσει νέες θέσεις εργασίας και να κάνει κοινωνική πολιτική. Μόνο έτσι θα πάει η Ελλάδα μπροστά. Αυτά είναι τα επιχειρήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας δεν διεκδικεί ψήφο για τα πεπραγμένα της θητείας του. Έτσι, απλά τάζει και διορίζει. Και τώρα προεκλογικά τι κάνει? Αυτό που έκανε. Να διορίσει κάποιος, να δώσει κάτι ψίχουλα ως επιδοματική πολιτική, αφού έκανε τα χρέωσε τη χώρα σε πλεονάσματα. 800 εκατομμύρια ήταν για να τα καλύψει με την υπερφορολόγηση. 800 εκατομμύρια αυτά τα ψίχουλα. Και πού τα δώσατε, χωρίς να γίνει μια αντικειμενική. 13η δεν είναι 13η σύνταξη. Όχι, σταματήστε να το λέτε. Αυτό ότι είναι 13η σύνταξη. Ξέρετε ότι απαγορεύεται η επιδοματική πολιτική. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει επιδοματική πολιτική. Για μας οι θέσεις μας είναι 13η σύνταξη. Αναλογική. Αυτή είναι λοιπόν. Το επίδομα Πάσχα ήταν αυτό. Αυτή είναι η κοινωνική μας πολιτική. Το είπε πολιτική σήμερα ο Πρωθυπουργός, το λέω. Η πολιτική των ευκαιριών και όχι των επιδομάτων. Έτσι μόνο θα πάει η Ελλάδα μπροστά. Ελάφρυνση λοιπόν με μέτρα, όπως η μείωση του ένφια, η μείωση του ΦΠΑ. Δίνουμε στην οικογένεια, αυξάνουμε το αφορολόγητο 1.000 ευρώ και επίσης επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ανοιχτά βρεφονιπιακή σταθμή για όλη την ημέρα, κανένα παιδί εκτός βρεφονιπιακών σταθμών. Υπάρχει πρόγραμμα για την ασφάλεια του πολίτη, εθνική ασφάλεια, ασφάλεια προσωπική. Mm-hmm. Βλέπουμε τι έγινε και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει από τις ληστείες κανείς και αισθάνεται ανασφαλής στην ίδια του τη χώρα. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόγραμμα. Πρόγραμμα όσον αφορά. Θα ενισχύσουμε την αστυνόμευση και θα μου επιτρέψετε να σας πω 5 πράγματα γι' αυτό, γιατί αφορά η ασφάλεια, δεν είναι ούτε δεξιά πολιτική, ούτε κεντρώα, είναι επιβλημένη πολιτική. Επομένως. Ολοκληρώστε, κυρία Τσαντιράκη. Επομένως, ενισχύουμε λοιπόν την αστυνόμευση, με τον αστυνόμο επαναφέρουμε το θεσμό του αστυνόμου της γειτονιάς. Ενισχύουμε Δίας και Ζεύς τις ομάδες αυτές. Ενισχύουμε την φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων με σύγχρονα τεχνικά μέσα και με περιπολίες ενισχυμένες. Τέρμα πλέον στο άσυλο των πανεπιστημίων και στο άβατο των εξαρχείων που, και στο Μενίδη που βλέπουμε τι γίνεται. Mm-hmm. Εγώ ανεβαίνω τακτικά στην Αθήνα, μένει στο κέντρο η κόρη μου, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω στην Αθήνα. Μάλιστα. Καμία ασφάλεια λοιπόν όταν γίνονται. 76.000 ληστείες είχαν γίνει το 2017. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο, άρα 200 ληστείες γίνονται τη μέρα. Να μην σας πω για τα υπόλοιπα στα τροχοφόρα κτλ. Επομένως, ο Έλληνας πολίτης θέλει την εθνική του ασφάλεια, θέλει την οικονομική του ασφάλεια, θέλει την προσωπική του ασφάλεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Θέλω πολύ γρήγορες τοποθετήσεις για να κάνουμε και ένα τελευταίο πέρασμα. Κυρία Τσαντιράκη, ολοκληρώστε μου, σας παρακαλώ. Με βαρύτητα στην επιχειρηματικότητα, να δώσουμε λοιπόν ελαφρύσεις, ούτως ώστε να πάρει μπροστά η επιχειρηματικότητα και ο ιδιωτικός τομέας. Μόνο έτσι θα λειτουργήσει η χώρα. Κύριε Σταθωράκη, η δική σας πρόταση. Ακούστε, προηγουμένως άκουσα τον κύριο Λιφιαράκη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στο απόψινο πάνελ, να λέει ότι εμείς βοηθήσαμε την υγεία. Βοηθάμε το μικρομεσαίο, μισό λεπτό, αφήστε με. Προηγουμένως μου κάνατε παρατήρηση, παρακαλώ. Είναι αλήθεια ότι μειώσατε τη δαπάνη για την υγεία από. Μα μην μπαίνουμε στην ερώτηση. Όχι, δεν μπαίνουμε. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε τη δαπάνη για την υγεία από τα 700 εκατομμύρια στα 100. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, το οποίο για να βγει πρέπει να πνίξει κυριολεκτικά όλη τη μεσαία τάξη και κάτω. Και ό,τι στραγγίξει από αυτούς, το ξαναμοιράζει, παίρνει 9 και δίνει 1 από τα 10, ως επιδοματική πολιτική. Έτσι θα πάμε μπροστά.
Σας άκουγα κατά καιρούς να μιλάτε για τους αγρότες. Δεν έχουμε πει τίποτα για τους αγρότες. Μα μη με διακόπτετε, παρακαλώ. Υπερπλεώνω. Μα μη με διακόπτετε εσείς μετά. Κύριε Σταθωράκη, ολοκληρώστε όμως, σας παρακαλώ. Δεν είπαμε τίποτα για τους αγρότες. Έχετε το λόγο να πείτε λοιπόν. Ναι. Είναι στην πρόταση αυτή. Ναι, δεν είπαμε τίποτα για τους αγρότες. Έχουμε μιλήσει καθόλου για τους αγρότες. Ωραία, πείτε όμως. Το έχετε πει τρεις φορές. Λοιπόν, οι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι παραπάνω από υπερφορολογημένοι. Έχουν στην ουσία να δώσουν 80% φόρους και εισφορές. Σύμφωνα με την προκαταβολή φόρου στο 100%. Χωρίς να ξέρουν αν θα παράγουν με βάση τις ασθένειες που απειλούν καθημερινά τις καλλιέργειές τους, χωρίς να ξέρουν τι καιρό θα τους κάνει, που μια τους κάνει πλημμύρα και την άλλη τους κάνει καύσωνα, χωρίς να ξέρουν καν αν θα έχουν παραγωγή. Έχετε δει καθόλου τι γίνεται τώρα στον κάμπο της Μεσαράς? Οι ντομάτες απούλητες, 20 λεπτά. Θα σας πω. Τα πεπόνια απούλητα, τα καρπούζια απούλητα, όλα απούλητα. Πώς θα βγάλει ο αγρότης τα έξοδά του και τον φορολογείτε και με σε τέτοιο βαθμό? Κύριε Σταθωράκη, την πρόταση τη δική σας, νομίζω ότι αυτά τα γνωρίζει ο αγρότης καλύτερα από τον καθένα μας. Βεβαίως. Όλοι τα γνωρίζουμε, όλοι προέρχομαστε από αγροτικές οικογένειες. Πολύ γρήγορα την πρόταση του Κινάλ. Η πρόταση του κινήματος αλλαγής είναι η εξής. Θα πρέπει να μειωθεί η φορολογία του αγρότη στο 13%, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να μπορεί να καλλιεργήσει μειώνοντας τις τιμές και το ΦΠΑ στα αγροεφόδια, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε οι νέοι αγρότες πραγματικά να μπουν στην παραγωγή, στηρίζοντας τα προϊόντα τους και όχι να τα αφήνουν να πετιούνται στις χωματερές. Τέτοια πολιτική χρειάζεται ο αγρότης. Αγροτικό πετρέλαιο δωρεάν. Όλα αυτά είναι κίνητρα για τον αγρότη να μπορέσει να καλλιεργήσει. Γιατί δυστυχώς πάμε από τη μία σεζόν στην άλλη χωρίς να έχει χρήματα ο αγρότης να καλλιεργήσει. Εγώ τα ξέρω αυτά και τα ζω από πρώτο χέρι. Έτσι. Γι' αυτό τα λέω και να τα ακούσουν. Κυρία Κοκοσάλη, έρχομαι σε εσάς. Η πρόταση του ΚΚΕ. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω όμως κάποια από τα πράγματα που άκουσα. Απλά έχουμε μόλις 7 λεπτά για να κλείσουμε. Το φαντάστηκα, γιατί μονοπόλησαν τη συζήτηση οι προηγούμενοι, αλλά. Εντάξει, νομίζω ότι. Όχι, δεν έχω. Τη συζήτηση αυτή για αυτά τα ζητήματα. Που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η μεσαία τάξη, που λέει η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, για τη Νέα Δημοκρατία, όπως και για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και για το ΚΙΝΑΛ, οι μικρομεσαίοι αγρότες, οι μικρομεσαίοι αυτοαπασχολούμενοι, αποτελούν διαρθρωτικό πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι, λέει, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που εμποδίζει την ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη, λέει, για να γίνει, χρειάζεται πολύ μεγάλες επενδύσεις. Το έχουμε ζήσει αυτό. Εμείς δεν είπαμε και τέτοιο το πράγμα. Και το ζούμε στον τουρισμό. Δεν το λέτε. Εσείς στηρίξτε την κοινή αγροτική πολιτική, αγαπητέ μου. Δεν είπαμε εμείς τέτοιο την πράγμα. Την κοινή αγροτική πολιτική στην Ελλάδα. Μα λέτε ανακρίβειες. Εγώ λέω ανακρίβειες. Πού το είδατε γραμμένο? Την κοινή αγροτική πολιτική που το λέει. Πού το είδατε γραμμένο? Τους αγρότες στην Ελλάδα. Πού το είδατε γραμμένο? Που τους έκανε τους αγρότες στην Ελλάδα, τους έφτασε εδώ που τους έχει φτάσει. Ανακρίβειες. Ποιος τους έφτασε? Ανακρίβειες. Δεν έχει τόσο κοντή μνήμη ο λαός πάντως. Σίγουρα δεν έχει. Επικαλείστε πραγματικά ανακρίβειες. Εμά δεν θα με αφήσετε να μιλήσω όμως και λίγο κι εγώ. Γιατί δεν ξέρουμε πού το είδατε αυτό. Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, η μεσαία τάξη λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία, όπως και για το ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό θέλουν να πούν. Και βάζουν μπροστά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, που πραγματικά τους λιώνει αυτή η κατάσταση, όπως και τους εργαζόμενους που τους έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση με τους μισθούς πείνας των 320 ευρώ της μερικής απασχόλησης και της εκπεριτροπής εργασίας. Για παράδειγμα, στον τουρισμό. Αυτά θέλει να διορθώσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα τα διορθώσει, αγαπητέ μου. Τέρμα τα 3 ώρα και 4 ώρα. Θα τα χειροτερέψει. Με καλύτερες συνθήκες εργασίας. Θα τα χειροτερέψει. Με νέες θέσεις εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας δεν περιλαμβάνουν συλλογικές συμβάσεις. Δεν περιλαμβάνουν αύξηση του βασικού μισθού. Δεν περιλαμβάνουν τις απώλειες της κρίσης. Εσείς τα λέτε αυτά, γιατί όλα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όλα περιλαμβάνονται. Λοιπόν, αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι το εξής. Ότι την επόμενη μέρα στις 8 του Ιουλίου, και αυτό το ξέρει ο λαός, ότι τα μέτρα είναι εδώ γιατί τα έχουν ψηφίσει από κοινού μαζί και είναι το τρίτο μνημόνιο που το εισηγήθηκε και ο κύριος Βαρουφάκης. Να το λέμε και αυτό, να μην το ξεχνάμε, δεν θα τον βγάλουμε απ' έξω. Άρα λοιπόν, αφού ο λαός ξέρει ότι την επόμενη μέρα και κανείς δεν το αρνείται αυτό, δεν θα πάρθουν πίσω ούτε τα μνημονιακή νόμη, ούτε η εφαρμοστική νόμη, αυτό που πρέπει να κάνει να ενισχύσει το ΚΚΕ, γιατί χρειάζεται αγώνας, κύριε Δασκαλάκη, την επόμενη μέρα. Σκληρός, ταξικός, μαχητικός αγώνας. Μα κανονική σημασία. Κύριε Λουλουδάκη, έρχομαι σε εσάς. Δεν είδαμε κάποια πρόταση. Κυρία Τσαντιράκη, αν θέλετε να κάνετε από ένα λεπτό μια τοποθέτηση όλοι για το κλείσιμο της συζήτησης. Μα πραγματικά δεν είναι τοποθέτηση από την κυρία Κοκοσάλη. Ξεκινάω από εσάς. Αν δεν σας αρέσει να ακούτε για τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους. Ξεκινάω από εσάς η πρότασή σας και θα πάω κυκλικά. Θα σας ρίξω τώρα λίγο. Έχετε μόλις ένα λεπτό.
με ρίχνετε πολύ. Σας ρίχνω, ναι, αλλά έχετε πάρει χρόνο παραπάνω στις προηγούμενες τοποθετήσεις. Δύο πράγματα. Θα προσπαθήσω πολύ γρήγορα. Θα σας διακόψω στον λεπτό. Ναι, οι εναλλαγές των κομμάτων εξουσίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στηρίζονται πάνω στη δυσαρέσκεια των πεπραγμάτων των προηγουμένων και όχι σε επίπεδο προγράμματων. Αυτή την κρίση ζούμε τώρα. Δύο πράγματα. Στον πυρήνα του προγράμματος σταθερότητας, του προγράμματος που επιβάλλαν οι δανειστές στην Ελλάδα, βρίσκεται μέσα στον πυρήνα η καταστροφή της δημοσίας τάξης για να καλύψουν τον χώρο τα κατάλληλα και πολυεθνικά. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να αποφύγει. Δεύτερο, οι επενδύσεις σε παγκόσμια κλίμακα κατευθύνονται σε χώρες ανεπτυγμένες που έχουν υψηλή φορολογία και υψηλό κοινωνικό κράτος. Μέσω αυτής της διαδικασίας, κυρία Τσαντιράκη, γίνεται το σύγχρονο πεδομάζωμα στην ελληνική κοινωνία. Η απώλεια του παραγωγικού κεφαλαίου, του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, είναι μια εσωτερική διαδικασία ενός καπιταλιστικού συστήματος και γίνεται η αφέμαξη. Αυτό δεν θα μπορέσετε, όχι να το σταματήσετε, θα διώξετε μέσα από το πρόγραμμα του Νεοφιλελεύθερου μιας ηγεσίας σημερινής της Νέας Δημοκρατίας που αντίκειται, αν θέλετε, στη φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα διώξετε τον τελευταίο Έλληνα σε μια χώρα, σε μια χώρα στην οποία και μην επικαλείστε το θέμα του κράτους. Ο κρατικισμός είναι ο πυρήνας της ιδεολογίας. Μάλιστα. Χωρίς κράτος δεν μπορεί, δεν μπορεί η ελληνική δεξιά δεν θα κάνουμε άλλη για την παράθεση. Ναι, αλλά με προκαλεί. Δεν θα πάρουμε. Τελειώνω. Με προκάλεσε. Το πρόβλημα, κύριε Δασκαλάκη, που βρίσκεται στην Ελλάδα και εκεί την πάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει κομματικοποίηση του κράτους. Κρατικοποιούνται τα κόμματα εξουσία. Μάλιστα. Εσείς είστε, κύριε Λουλουδάκη, που διώξατε με το brain drain το επιστημονικό προσωπικό. Δεν θα μπορέσετε να επιβιώσετε. 500.000 νέοι έφυγαν στο εξωτερικό. 500.000 νέοι. Κύριε Λουλουδάκη, κυρία Τσαντιράκη, εσείς τους διώξατε. Έχετε από 30 δεύτερα ο καθένας. Ξεκινάω με εσάς, κύριε Λουλουδάκη, για να πάω στον κύριο Αλιφιεράκη, γιατί στις εκλογές της 7ης Ιουλίου πρέπει ο Έλληνας πολίτης να στηρίξει το ΜΕΡΑ 25. Το ΜΕΡΑ είναι μια δύναμη πολιτική μιας μεταμοντέρνας περίοδου που ζήσει η χώρα. Έρχεται να ενδυναμώσει το ευρωπαϊκό όραμα της χώρας, να ενδυναμώσει το θέμα της δημοκρατίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάνω απ' όλα έρχεται να κηρύξει ένα ανένδοτο με όλες τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις που θα ανασυνθετούν, θα γίνει μια ανασύνθεση την επόμενη μέρα της 8 του Ιούλη για να αντιμετωπίσουν έναν ανένδοτο αγώνα, για να αντιμετωπίσουν ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα που έρχεται να επιβάλλει η νέα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο σύντομο ήθελα να είστε και οι υπόλοιποι, κυρία Κοκοσάλη. Ναι. Όχι για το ΜΕΡΑ 25, για το ΚΚΕ. Φυσικά. Αλίμονο. Πάντα για το ΚΚΕ. Λοιπόν, αυτό που έχουμε εμείς να πούμε είναι ότι το ΚΚΕ είναι αυτή η δύναμη που ο εργαζόμενος λαός μπορεί να στηριχτεί και να στηρίξει και να στηριχτεί για να παλέψουμε την επόμενη μέρα τα πραγματικά δύσκολα μέτρα που έρχονται όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, με όποια και αν είναι η διαφορά του πρώτου με το δεύτερου, όποια και αν είναι το σύμμαχο σχήμα το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί. Το ΚΚΕ είναι το κόμμα που έχει πρόταση εξουσίας, πρόταση διακυβέρνησης για τον εργαζόμενο λαό, για να γεννηθεί πραγματική ελπίδα και η πραγματική αλλαγή, την οποία χρειάζεται η χώρα μας, την οποία χρειάζεται ο εργαζόμενος λαός και μπορεί να το πετύχει αυτό, γιατί παράγει τον πλούτο και γιατί αυτό τον πλούτο του τον κλέβουνε. Δεν πρέπει να στηρίξει τα κόμματα εκείνα τα οποία είτε του είπαν ψέματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και έφεραν ξανά τον μπαμπούλα από τις ντουλάπες και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Να στηρίξουν λοιπόν το ΚΚΕ που είναι η σταθερή δύναμη αντιμνημονιακή, η οποία παλεύει για το καλό του εργαζόμενου λαού. Κύριε, δεν θέλω να σας διακόπτω, αλλά πιέζει ασφιχτικά ο χρόνος. Κύριε Σταθωράκη, γιατί κοινάλ. Ψήφος στο κίνημα αλλαγής σημαίνει ψήφος υπευθυνότητας. Σημαίνει ψήφος σε μια υπεύθυνη παράταξη, η οποία θα προτάξει αυτά τα σοβαρά αντίβαρα έναντι της άκρας δεξιάς που φέρνει η προτάσεις του κυρίου Μητσοτάκη και της αριστερίζουσας ψευδοπροοδευτικής δεξιάς στροφής που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε τι. Ψήφος στο κίνημα αλλαγής σημαίνει ψήφος στα χνάρια του Ανδρέα Παπανδρέου, ψήφος για το λαό, με το λαό, από το λαό. Αυτό λέμε εμείς στο κίνημα αλλαγής. Πάμε για τη νέα αναγέννηση
της πολιτικής του Ανδρέα Παπανδρέου. Για να είμαστε κοντά στον αγρότη, κοντά στον ελεύθερο επαγγελματία, κοντά στο μικρομεσαίο, κοντά στο νέο που φεύγει καθημερινά, να του δώσουμε κίνητρα να μείνει στη χώρα του και να εργαστεί στη χώρα του και γενικά για όλους όσους αισθάνονται και βλέπουν πραγματικά τι ακριβώς έχουν κάνει τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα έχουν δοκιμαστεί όλοι. Μάλιστα. Κυρία Τσαντιράκη, γιατί τη Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που αντιπροσωπεύει την μοναδική επιλογή σταθερότητας. Μία επιλογή η οποία μπορεί να εγγυηθεί την ανάπτυξη, την ασφάλεια, την προσωπική ασφάλεια, την εθνική ασφάλεια των πολιτών, την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή. Είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να δώσει ευκαιρίες για τους αδύναμους και να προσφέρει κοινωνική πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν τέρμα πλέον στους πειραματισμούς. Τους είδαμε, τους ζήσαμε. Καλούμε τον ελληνικό λαό με πολύ μεγάλη σοβαρότητα να σκεφτεί και στις 7 Ιουλίου να δώσει την αυτοδυναμία που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να εγγυηθεί την επόμενη μέρα με ισχυρή εντολή μια Ελλάδα καλύτερη, ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Κύριε Αλιφιαράκη, γιατί τον ΣΥΡΙΖΑ? Θεωρώ ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να μην γυρίσουμε πίσω. Οι εκλογές αυτές δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να εκτελέσει το πρόγραμμά του. Το πρόγραμμά του μέχρι στιγμής ήταν για να βοηθήσει τους αδύνατους, να κλείσει τις πληγές της κοινωνίας και από εδώ και πέρα να εφαρμόσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που ήδη έχει αρχίσει να το εφαρμόζει. Ήδη έχει δείξει και στη μία περίπτωση και στην κοινωνική πολιτική και στα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, είτε εθνικά είτε ότι τα κατάφερε μια χαρά. Και από εδώ και πέρα είναι να αναπτύξει. Να στραφεί και προς το μικρομεσαίο, να στραφεί πραγματικά αυτός ο οποίος έβαλε πλάτη τα τελευταία χρόνια και να δώσει μία διέξοδο οικονομική για να μπορέσει πραγματικά να ολοκληρώσει το έργο του που θεωρώ ότι είναι προς όφελος της κοινωνίας. Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι έχετε μια μοναδική πρωτιά σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Ξεκινήσαμε μια συνέντευξη χθες και την ολοκληρώσαμε σήμερα. Ήρωες αυτοί ζωντανά εδώ στην ώρα αιχμής στην Crete TV. Γιατί στην Crete TV όλα γίνονται live, έτσι, στον τηλεοπτικό όρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η απόφαση είναι δική σας. Εσείς αποφασίζετε την Κυριακή 7 Ιουλίου και εμείς θα είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τη δική σας φωνή όπως ψηφίσατε στην κάλπη. Καλό σας ξημέρωμα. Και καλή μας επιτυχία.